Σεβαστέ Πατέρα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκδήλωση της Σχολής Γονέων. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην πόλη μας έναν διακεκριμένο επιστήμονα, τον κύριο Κλεάνθη Γρίβα, που πέρα από ψυχίατρος, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι κοινωνιολόγος και είναι και συγγραφέας δεκάδων βιβλίων με πολυπίκυλο περιεχόμενο. Ο κύριος Γρίβας θα μας μιλήσει σήμερα με θέμα η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ. Γνωρίζετε όλοι ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του. Είναι ένας άνθρωπος θαραλέος, τολμηρός, ανεξάρτητος και ανυπόκριτος. Θα έχουμε λοιπόν, φαντάζομαι, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ακούσουμε λίγα λόγια. Το μικρό βιογραφικό, μικρό σύντομο θα είναι το βιογραφικό από την κυρία Ματίνα Μαυρομάτη, την Ταμεία του Συλλόγου. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε δύο μικρά βίντεο και αμέσως μετά ο κύριος Γρίβας θα είναι στη διάθεσή μας. Να πω επίσης ότι στη σημερινή εκδήλωση συνδιοργανωτές είναι το βιβλιοπωλείο Μάτι και οι ομώνυμες εκδόσεις, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Πιερίας και η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Παναγία Κικιώτισσα, που εδρεύει, όπως ξέρετε όλοι, στην παραλία. Κυρία Μαυρομάτη. Ο κύριος Γρίβας Κλειάνθης, ψυχίατρος, νευρολόγος, διδάκτορ ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι σπουδές του, ιατρική και κοινωνιολογία. Τακτικός συνεργάτης πολλών περιοδικών και των εφημερίδων Θεσσαλονίκης από το 1963 και της Ελευθεροτυπίας στην Αθήνα. Συντάκτης της έκθεσης για τα ναρκωτικά της Ειδικής Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης το 1986. Δεκάδες τα βιβλία που έχει γράψει ο κ. Γρίβας, θα αναφέρουμε μερικά. Η Ελλάδα 1940-1974, η Ελλάδα στον 20ο αιώνα, ο αποδιοπομπαίος τράγος, ψυχική αρρώστια και τοξικομανία, ψυχιατρικός ολοκληρωτισμός, η εξουσία της βίας, το αδιέξοδο της ανάπτυξης, τρομοκρατία, βία, ναρκωτικά, αυτοκτονία, βιασμός, ψυχιατρικός ολοκληρωτισμός. Κάποια ακόμη βλέπω ότι ο κύριος Γρίβας τα έχει επεξεργασία, όπως είναι η απογόρευση, εργαλείο εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Είναι πολλά τα βιβλία που έχει γράψει ο κύριος Γρίβας, δεν θέλω να τα αναφέρω για να μην στερήσω το χρόνο από τον ομιλητή μας. Ο λόγος στον ομιλητή μας, αφού δείτε πρώτα το βίντεο. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο βίντεο. Έχει ο κάθε πολίτης, είτε είναι. Να συνεχίσουμε, δεν έχει νόημα. Διότι στην επόμενη ερώτηση ευνηδιάζουμε την κυρία Διαμαντοπούλου. Κύριε Διαμαντοπούλου. Λοιπόν, να απαντήσω λεπτομερώς.
Η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ είναι ένα, αυτό που λέμε think tank, δηλαδή είναι ένα φόρουμ το οποίο δεν έχει σταθερή σύνθεση, συνεδριάζει κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη, οργανώνεται από μια ομάδα διακεκριμένων πολιτικών οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς και ξεκίνησε υπό την εποπτεία της βασίλισσας της Ολλανδίας πριν από πάρα πολλά χρόνια. Η σύνθεσή του είναι 120 άτομα, 120 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Το 1 τρίτο είναι πολιτικοί που ανήκουν και στα συντηρητικά και στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Παραδείγματος χάρη ήταν ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Συμμετέχουν κατά το 1 τρίτο διανοούμενοι, νομπελίστες, μεγάλοι συγγραφείς, πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι και κατά το 1 τρίτο επιχειρηματίες. Το ερώτημα είναι, κυρία Διαμαντοπούλου, τι λένε, τι λειτουργεί, τι φοβερό λένε. Πραγματικά, νομίζω είναι πολύ γαργαλιστικό για τη φαντασία του. Κάθε απλή πολίτη βλέπει τέτοιους ανθρώπους να συμμετέχουν σε μία σύσκεψη και δεν δημοσιοποιείται το τι λένε. Όχι, δημοσιοποιείται πρώτα-πρώτα όλη η ατζέντα. Φέτος τα ζητήματα, σε αυτή που συμμετείχα εγώ φέτος, τα θέματα ήταν, συνολικά ήταν γύρω στις 20 ενότητες, από αυτές οι 5 αφορούσαν το κλίμα και τις κλιματικές αλλαγές, με πολύ μεγάλα ονόματα στον χώρο του περιβάλλοντος που έδειχναν τις δυνατότητες σχέσεις ανάπτυξης οικονομίας και περιβάλλοντος, ήταν τα ενεργειακά ζητήματα, ήταν τα θέματα μετακίνησης πληθυσμού, ήταν το θέμα της αλλαγής των προεκλογικών εκστρατιών που είναι πολύ ενδιαφέρον και πώς μπαίνει το YouTube στη ζωή μας. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ότι παρουσιάστηκαν οι εκστρατείες τότε ήταν σε εξέλιξη της Σεγκολέρου Αγιάλ, του Σαρκοζή, της Χίλντον κλπ. Είναι γενικά μια διαδικασία που κάθε χρόνο βρίσκονται άνθρωποι και υπάρχει μετά ένα βιβλιαράκι το οποίο δημοσιεύει τα πρακτικά των συζητήσεων, χωρίς όμως να λέμε ποιος είπε τι, για να υπάρχει μια δυνατότητα έκφρασης ελεύθερης. Κύριε Βραμόπουλε, εσείς έχετε συμμετάσχει. Τώρα, τόσο μαύρος θρύλος γύρω από τη Λέσχη, νομίζω είναι το γνωστό άγχος της συνωμοσιολογίας που υπάρχει στη χώρα μας. Έχετε συμμετάσχει εσείς, δεν είδαμε την ομάδα σας. Μου είχε γίνει μια πρόταση πριν από 10 χρόνια όταν ήμουν δήμαρχος, αλλά δεν ξέρω και εγώ για ποιο λόγο δεν βρέθηκε εκεί. Θα σας πω όμως κάτι. Μην πάει το μυαλό σας σε συνωμοσίες, γιατί σε αυτόν τον τόπο η φαντασία... Κοιτάξτε, όταν κάποιοι από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους του κόσμου συγκεντρώνονται κάπου και συζητάνε τόσο σημαντικά πράγματα... Τέτοια φόρμα δημιουργούνται πολλά σε όλο τον κόσμο. Κάπως έτσι ξεκίνησε και το Νταβός, η συνάντηση του Νταβός. Εδώ είναι πιο εξειδικευμένο, είναι πιο επιλεγμένοι οι προσκεκλημένοι. Η συμμετοχή, όπως είδατε, θέλει να είναι προσωπικότητες πρώτης γραμμής. Εγώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί να μην είναι παντού Έλληνες. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνουν εκεί, είναι θέμα της συνείδησής τους και της ικανότητάς τους, πέραν του να εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια συνάντηση στον τόπο μας, να συμβάλλουν στον γενικότερο προβληματισμό, γιατί όπως πολύ ωραία λέξη προτείτερα, είναι μια δεξαμενή σκέψης που παράγει και πολιτική χωρίς να παρεμβαίνει στην εθνική πολιτική. Το είπα αυτό γιατί ξέρουμε τι είναι αυτές οι λέσχες. Και αν από το πρωί δείτε και πάω κι εγώ, μην εκπλαγείτε. Θέλω να πω ότι είναι ανοιχτή η πόρτα για πολλούς Έλληνες πολιτικούς, διαγερμένες προσωπικότητες και επιχειρηματίες και μακριά κάθε σκέψη περί συνωμοσίας ή σκοτεινού παρασκηνίου. Μάλιστα. Ελπίζουμε να δώσατε τις απαντήσεις που ζητά ο κόσμος. Hidden brotherhood that includes some of the world's most influential people, people of all races and religions that hold top positions in government, churches, business, education, science, medicine, military, financial and charitable institutions.
Αυτό θέλω να βγάλω. Δεξιά, λιανικό, δεξιά. Πιο δεξιά, πιο δεξιά, πιο δεξιά. Πάμε να κλείσουμε το πάνω. Αν θέλει το κλείσιμο, δεν έβαλε το. Αυτά από τα βίντεο και ο λόγος του κύριου Γρίβα. Λειτουργώντας μέσα στο γενικό πλαίσιο του επαγγελματία πολιτικού, η κυρία Διαμαντοπούλου φρόντισε να στρεβλώσει έστω και τα ψήγματα αλήθειας που θα μπορούσαν να υπάρχουν στις απαντήσεις της σχετικά με τη Λέσκη Μπίλντεμπεργκ, της οποίας αποτελεί διακεκριμένο μέλος. Θα αναφερθώ αμέσως παρακάτω στις ανακρίβειες, για να μην χρησιμοποιήσω μια άλλη πιο δυσάρεστη έκφραση, που χαρακτήριζαν την τοποθέτησή της, αφού βέβαια υποσημειώσω ότι η εν λόγω συνέντευξη δινόταν στο Sky, ένα σταθμό που επηρεάζεται άμεσα από την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία έχει ως διευθυντή της τον κύριο Παπαχελά, διακεκριμένο, προσκεκλημένο επί σειρά ετών της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Για να κατανοήσουμε τι είναι η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, χωρίς να ξεπέσουμε σε θεωρίες συνωμοσίας όπως μας κατηγορούν οι υπέρμαχοί της, θα πρέπει να σκιαγραφίσουμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε. Μπορεί ο καθένας από εμάς να φανταστεί πώς ήταν η μεταπολεμική όψη του κόσμου την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο πλαίσιο του οποίου υπήρχε μία δύναμη, η οποία η μοναδική που βγήκε ενισχυμένη από τη Δεύτερη Παγκόσμια Ανθρωποσφαγή, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε δημορφωθεί ένας άλλος πόλος δύναμης, η Σοβιετική Ένωση και οι από αυτήν ελεγχόμενες δίθεν λαϊκές δημοκρατίες. Και από την άλλη μεριά υπήρχε η καταραίουσα Βρετανική Αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν το καθεστώς της ισορροπίας που είχε συγκροτηθεί και το οποίο λειτουργήσε με τον τρόπο που λειτουργήσε στη διάρκεια του Μεσοπόλεμου δεν μπορούσε πλέον να εξακολουθεί να ισχύει. Έπρεπε να διαμορφωθεί μια καινούρια οικονομική κατάσταση η οποία θα διαφεντεύονταν από τον καινούριο επικυρίαρχο που προέκυψε από τις τάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό έγινε μια διεθνή συνδιάσκεψη με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Bretton Woods του New Hampshire το 1944, όπου λυπάμαι τώρα που θα σας κουράσω με ενδεχομένως ανιαρές αναφορές σε ιστορικά γεγονότα, αλλά είναι απολύτως αναγκαίο να σκεγγραφίσουμε το γενικό πλαίσιο για να μην έχουμε την εντύπωση ότι η Μπίλντεμπεργκ και όλες οι συναφείς ομάδες μας προέκυψαν ως κεραυνός στην εθρία από αφορμή το γεγονός ότι κάποιοι δαιμόνοι κεφαλαιοκράτες σκέφτηκαν να οργανώσουν μία λέσχη η οποία θα κουμαντάρει τις τύχες του κόσμου. Ότι ήταν γέννημα θρέμα μιας μειοψηφίας οικονομικών αυτοκρατοριών είναι δεδομένο. Το ερώτημα είναι γιατί δημιουργήθηκε και για την εξυπηρέτηση ποιας σκοπιμότητας η Μπίλντεμπεργκ ενισχύθηκε με τρόπο ώστε να ασκεί επιρροή σήμερα σε όλο τον αναπτυγμένο τομέα του κόσμου. Και φυσικά και τη χώρα μας στην οποία θα αναφερθούμε ιδιαίτερα. Από το Bretton Woods προέκυψε μια καινούργια οικονομική ισορροπία με τη δημιουργία τριών βασικών οργάνων, του διαβόητου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του οποίου τις δραστηριότητες τις βιώνουμε σήμερα στο πετσί μας, και όχι μόνο εμείς βέβαια, αλλά ένα πλήθος χωρών του πλανήτη και ανάμεσα σε αυτές και τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Η συμφωνία εμπορίου και ανταλλαγών, η οποία το 1995 μετεξελίχθηκε σε Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, και τέλος η Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτά τα τρία βασικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να
κατησχίσει η μονοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών στο οικονομικό πεδίο, θεσπίζοντας μια υποχρεωτική ισοτιμία των εθνικών νομισμάτων των χωρών που προέκυψαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε σχέση με το καινούργιο αποθεματικό νόμισμα, το δολάριο ή το χρυσό, με την δέσμευση μιας ορισμένης κάλυψης του δολαρίου σε χρυσό. Όλες λοιπόν οι χώρες προσάρμοσαν τα νομίσματά τους στα εθνικά σε σχέση με το δολάριο ή το χρυσό, με βάση το τι αποθέματα σε χρυσό είχαν στις κεντρικές τους τράπεζες και σύμφωνα με την αναλογία χρυσού που περιείχε το αμερικανικό δολάριο. Αυτή η κατάσταση λειτουργήσε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ομαλά για τον αναπτυγμένο τομέα του καπιταλισμού, επιτρέποντας στις κυβερνήσεις να επεκτείνουν την κατάκτηση του κράτους πρόνοιας του Μεσοπολέμου, το οποίο αναπτύχθηκε σαν αντίδραση, να μην ξεχνάμε, σε μια άλλη κρίση, την διεθνή οικονομική κρίση, την ύφεση του 1929-31, που ξεκίνησε με ένα κράχ χρηματιστηριακό στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1929 και έληξε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είχαν την δυνατότητα να ασκήσουν μια πολιτική κοινωνικών παροχών, οικοδομώντας αυτό που εγώ χαρακτηρίζω ως την ανθρωπινότερη μέχρι στιγμής στην ιστορία της ανθρωπότητας κοινωνία. Αναφέρομαι στη σοσιαλδημοκρατική κοινωνία, στο σοσιαλδημοκρατικό κράτος δικαίου, που χαρακτήριζε την κατάσταση των σκανδιναβικών χωρών, της Γερμανίας, της Αυστρίας κτλ. Μια κατάκτηση η οποία ετικεταρίστηκε και σφραγίστηκε από σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Ερλάντες Σουηδία και ο διάδοχος του υπήρξε ο Πάλμε, ο Βίλι Μπραντ στην Γερμανία και ο καγκελάριος Βρανίσκι στην Αυστρία. Το 1971 ο κόσμος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια, φυσικά όλη αυτή η ευημερία των προηγμένων οικονομικά χωρών, στηρίζονταν σε μια φρικαλαία άνηση ανταλλαγή ανάμεσα στον βορρά και στον νότο του πλανήτη, που επέτρεπε μέσα από αυτή την νομισματική μεθόδευση στον βορρά να παίρνει σε εξευτελιστικές τιμές τις πρώτες ύλες από τον τρίτο κόσμο και στη συνέχεια να πουλάει στον τρίτο κόσμο σε υπέρογγες τιμές βιομηχανικά προϊόντα. Η ανταλλαγή αυτή, έξω από την άμεση απεικιοκρατική επέμβαση, στηρίζονταν και στο γεγονός ότι οι φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου δεν διέθεταν ισχυρά νομίσματα, δηλαδή νομίσματα τα οποία είχαν υψηλή κάλυψη σε χρυσό και κατά συνέπεια υψηλή κάλυψη στο αντίστοιχο αποθεματικό νόμισμα, το δολάριο. Αυτή η κατάσταση κράτησε μέχρι το 1971. Το 1971 η ανθρωπότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νομισματική κρίση, την άνοιξη του 1971, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη ανατροπή της ισορροπίας που γνώρισε ο κόσμος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Να σας δώσω μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία για το είδος αυτής της κρίσης. Είναι η χρονιά όπου αρχίζει το μονοπόλιο της αμερικάνικης ισχύως να αμφισβητείται και αυτό είναι απολύτως καθαρό αν ρίξει κανείς μια ματιά σε στατιστικά στοιχεία. Το 1950 το απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε χρυσό που μετράται σε δισεκατομμύρια δολάρια ήταν 22,8 δις. Ενώ τα δολάρια που ήταν σε χέρια ξένων ήταν 8,6 δις. Το 1970 η εικόνα είχε ανατραπεί άρδιν. Το απόθεμα είχε μειωθεί στα 11,2, ενώ τα δολάρια που ήταν σε χέρια ξένων είχαν φτάσει τα 43,3 δις. Πρόκειται για μια ιστορική ανατροπή, δηλαδή για μια κατάσταση στην οποία το απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών μειώθηκε κατά 51,4% το 1970 εννοώ, και όπου η αγορά πλημμύριζε, η μεγαλύτερη σε ηλικία
όπως εγώ θα το θυμούνται, πλημμύριζε από τα λεγόμενα πετροδολάρια. Στο φως αυτών των αλλαγών ενεργοποιήθηκε ένα φαινόμενο το οποίο μας έγινε γνωστό ως παγκοσμιοποίηση. Για όσους είχαν την οξυδέρκεια να αντιληφθούν πού οδηγούσαν αυτές οι μεταβολές, από εκείνη την περίοδο, από το 1971, είχαν γίνει προσπάθειες κάπως να ελεγχθεί αυτή η ξέφρενη πορεία που μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Δεν μ' αρέσει να περιαυτολογώ, αλλά την πρώτη καταγγελία που έγινε για την εναντίον της παγκοσμιοποίησης, άγνωστος όρος το 1971, την έκανα στο περιοδικό Οικονομικός Ταχυδρόμος στις 22 Ιουλίου του 1971, σε ένα άρθρο μου με τίτλο «Η νομισματική κρίση του Μαΐου του 1971 και το πιθανό τέλος του παιχνιδιού». Οι επισημάνσεις μου αντιμετωπίστηκαν ως δηλωτικά γραφικότητας, με έναν τρόπο παρεμφερή με αυτόν που η κυρία Διαμαντοπούλου αντιμετώπισε τις αναφορές στην Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, παρουσιάζοντάς τις σαν ένα αθώο think tank. Θα δούμε κατά πόσο ήταν αθώο ή δεν ήταν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό ξεκίνησε μια διαδικασία, δηλαδή αυτό αποτελεί την χρονολογία γέννησης του φαινομένου που βιώνουμε σήμερα ως παγκοσμιοποίηση, μια διαδικασία η οποία είχε σαν αποτέλεσμα στο πεδίο της υλικής παραγωγής να συνειδητοποιείται με όλο και πιο τραγικό τρόπο ότι η βιομηχανική ανάπτυξη έφτασε τα φυσικά της όρια, από αφορμή την εξάντληση των πρώτων υλών και κατά συνέπεια την εξάντληση των πηγών επιβίωσης του ανθρώπινου είδους. Στο πεδίο της οικονομίας να επιτελείται μια χωρίς προηγούμενο κατεδάφιση όλων των ρυθμιστικών κανόνων που καθόριζαν τις σχέσεις εργασίας και του κεφαλαίου, με αποτέλεσμα τη μετατροπή του εργαζόμενου σε πράγμα, την αλλίωση του προηγουμένου της εργασίας, τη δραματική αύξηση ανεργίας στον αναπτυγμένο κόσμο και την εξ αυτής επίταση όλων των φαινομένων της κοινωνικής παθολογίας και επίσης την επιδείνωση της ανηλαίους εκμετάλλευσης του τρίτου κόσμου. Και τέλος, το πολιτιστικό πεδίο να συντελείται μια χωρίς προηγούμενο διάλυση της πολιτιστικής δημιουργίας της κοινωνίας, με τη συστηματική καταστροφή της όλων των κριτικών λειτουργιών μας και τη διαμόρφωση ενός υπερεκπολιτισμένου νεοαλφάβητου κοινού, προορισμένου να καταναλώνει σκουπίδια. Ρίξτε μια ματιά στις τηλεοράσεις σας για να καταλάβετε τι εννοώ. Με άλλα λόγια, μέσα σε 30 χρόνια όλες οι προηγούμενες βεβαιότητες μας, οι σταθεροποιητικές μας αξίες, αποδείχθηκαν ανενεργές και αμφισβητήθηκαν ή ανατράπηκαν. Οι υπάρχοντες κοινωνικοποιητικοί θεσμοί, οικογένεια, σχολείο κλπ, προβάλλουν σήμερα απολύτως ανεπαρκείς να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στις νέες δραστικά μεταλλαγμένες συνθήκες, ενώ άλλοι θεσμοί, όπως το δίκαιο, η οικονομία, η εκπαίδευση, η επιστήμη, που για αιώνες συντελούσαν στη διατήρηση και την αναπαραγωγή της κοινωνικής συνοχής, μεταμορφώνονται με έναν δίθεν ανεξήγητο τρόπο σε παράγοντες κοινωνικής αποδιοργάνωσης και αποσάθρωσης. Με άλλα λόγια, μέσα σε 30 χρόνια, ολόκληρο το φαντασιακό και υλικό σύμπαν που καθόριζε τη διάπλαση και την νοηματοδότηση της ανθρώπινης ύπαρξης αποσυντίθεται ταχύτατα και καμιά προοπτική δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα για μια άλλη καινούρια ποιοτικά διαφορετική ανασυγκρότηση αυτού του σύμπαντος. Και προσωπικά πιστεύω ότι σε αυτό ακριβώς έγκυται η μοναδική αποϊστορική άποψη τραγωδία της εποχής μας. Η επιχείρηση της παγκοσμιοποίησης, της αμερικανοποίησης παγκόσμιας οικονομίας, η οποία προβλήθηκε και επιβλήθηκε στις συνειδήσεις μας ως παγκοσμιοποίηση, απλώς επαλήθευσε μετά από μισό αιώνα την προφητική διαπίστωση του Πολανίη, σύμφωνα με την οποία το να αφήνει κανείς το μηχανισμό της αγοράς να είναι ο μόνος διευθυντικός παράγοντας της μοίρας των ανθρώπων και του φυσικού μας περιβάλλοντος θα οδηγήσει στην κατεδάφιση της κοινωνίας. Αυτά γράφονταν στο βιβλίο του «Μεγάλη Μεταμόρφωση» που εκδόθηκε το 1944.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε μια προσπάθεια να επιβληθεί η Αμερικάνικη Αυτοκρατορία ως αυτοκρατορία σε 5 διακριτά επίπεδα. Ως οικονομική αυτοκρατορία, με τη στρατηγική των επενδύσεων των Αμερικάνικων, τις κτηνώδεις επεμβάσεις τους, την κυριαρχία του οικονομικού τους μοντέλου της δίθεν ελεύθερης αγοράς και τη διαμόρφωση των κατάλληλων καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, ως στρατιωτική δικτατορία, με το μονοπόλιο της στρατιωτικής ισχύως και της εμπορίας όπλων, ως πολιτική αυτοκρατορία, με τη σταδιακή επιβολή διαφόρων φραγκισταϊνικών παραλλαγών του πολιτικού τους μοντέλου, της δίθεν αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ως μορφωτική και πολιτιστική αυτοκρατορία, με την πρωτοκαθεδρία στην επιστημονική έρευνα και την πολιτιστική παραγωγή, και ως ιδεολογική αυτοκρατορία, με την αναγωγή σε αυταπόδεικτες αλήθειες, οι οποίες έχουν παγκόσμια ισχύ, όλων των αφελών ιδεολογημάτων που παράγονται από τις δεξαμενές σκέψεις, τα περίφημα think tanks, των ανεγκέφαλων, των μεγάλων εταιριών, των μυστικών υπηρεσιών και των συνεργατών τους, όπως αυτά τα ιδεολογήματα εννοώ που αφορούν το τέλος της ιστορίας ή τη σύγκρουση των πολιτισμών και άλλα συναφού σοβαρότητας. Βασικά, αυτή η διαδικασία χρησιμοποίησε ορισμένους άξονες και ορισμένα βασικά εργαλεία. Άξονες υπήρξαν το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και οι Λέσχες Bilderberg και Τριμερής Επιτροπή. Η πρώτη διαμόρφωνε το στρατηγικό μοντέλο. Οι δεύτερες αναλάμβαναν την διάχυση στους πολιτικούς διαχειριστές των διαφόρων χωρών αυτού του στρατηγικού μοντέλου. Τα βασικά εργαλεία για την επιβολή αυτού του μοντέλου υπήρξε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου από το 1995. Δεν θα αναφερθώ ειδικά σε αυτά τα τρία εργαλεία, γιατί θέλω να φτάσω στην Bilderberg. Απλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της διαδικασίας, της ιστορικής, την οποία υφιστάμεθα σαν αποτέλεσμα σήμερα, το οποίο συγκροτήθηκε από τρία ιδεολογήματα. Το ιδεολόγημα της δίθεν παγκοσμιοποίησης, το ιδεολόγημα της δίθεν ελεύθερης αγοράς και το ιδεολόγημα της δίθεν απεριόριστης ανάπτυξης. Τα δίθεν είναι δικά μου βεβαίως. Η παγκοσμιοποίηση με το ακριβές περιεχόμενο του όρου υποδηλώνει μια διαδικασία οικονομικής ενσωμάτωσης των εθνικών οικονομιών σε ένα διεθνές σύστημα ανταλλαγών σε μια βάση λίγο πολύ ισονομική. Όμως αυτό που προωθείται ως παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα διαστροφικό μύθο και η χρήση του συνιστά απάτη, γιατί απλούστατα η διεργασία του, όπως προσδιορίζεται από τον όρο, καθοδηγείται από τρία κυρίως όργανα, τα αναφέραμε παραπάνω, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, στα οποία η μοναδική χώρα που διαθέτει δικαίωμα βέτο σε όλες τις αποφάσεις μείζων σημασίας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς μπορεί να μιλάει κανείς μόνο για αμερικανοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και όχι για παγκοσμιοποίηση. Η ελεύθερη αγορά είναι ένας επίσης διαστροφικός μύθος, διότι η ύπαρξη της ελεύθερης αγοράς είναι αδύνατη και αδιανόητη, γιατί απλούστατα η αγορά αποτελεί ένα σύνολο σχέσεων και συναλλαγών που δεν μπορούν να υπάρχουν και να λειτουργούν χωρίς να υπόκεινται σε κανόνες και ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό και ποτέ στην ιστορία δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ελεύθερη αγορά, και συνεπώς το κέριο ζήτημα για την αγορά πάντα δεν είναι η έλλειψη ρυθμίσεων ή κανόνων ή παρεμβάσεων, αλλά το ποιος αποφασίζει τις ρυθμίσεις που επιβάλλονται. Και αυτό παραπέμπει ευθέως στον εκάστοτε συσχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων. Και τέλος, η απεριόριστη ανάπτυξη, την οποία επιδιώκει ο καταστροφικός καπιταλισμός, ο καπιταλισμός του καζίνου, συνιστά μια λογική διαστροφή, εγκληματική και επικίνδυνη, γιατί όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια κάθε κλειστού συστήματος, όπως είναι ο πλανήτης Γη, η απεριόριστη ανάπτυξη είναι και αδύνατη και αδιανόητη, γιατί οδηγεί υποχρεωτικά στην καταστροφή του ίδιου του συστήματος.
Σε αυτό δεν έχουμε παρά να απευθύνουμε τη σχετική ερώτηση σε οποιοδήποτε πρωτοετή φοιτητή της φυσικής. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, τη στρατηγική που επεξεργάζεται ο ύψιστος φορέας διαμόρφωσης πολιτικής στις ΗΠΑ, το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το οποίο αποτελεί ένα έξω-συνταγματικό όργανο υπό την άμεση κυριαρχία των 12 αυτοκρατορικών οικογενειών των ΗΠΑ, ανάμεσα στις οποίες εξέχουσα θέση κατέχει η οικογένεια Ροκφέλλερ, θα αναφερθούμε ξανά σε αυτό, αναθέτει την διάρχηση της πολιτικής του σε δύο οργανισμούς, τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, η οποία αποτελεί την γεφυροποιό δύναμη μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, δηλαδή Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, και στην Τριμερή, η οποία προσπαθεί να ενοποιήσει τις πολιτικές στις δύο πλευρές του Ειρηνικού, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία και Νοτιοανατολική Ασία. Θα μείνουμε τώρα λίγο στην Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Τον κατά τη γνώμη μου πληρέστερο ορισμό της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή στο ερώτημα τι είναι παγκοσμιοποίηση, τον έχει δώσει ένας εκ των επιφανών ηγετών της, ο Ροκφέλλερ, ο οποίος σε συνέντευξή του στο περιοδικό Newsweek, μισό λεπτό να σας διαβάσω το σχετικό απόσπασμα για να μην παραφράσω τα λεγόμενά του, στις 1 Φεβρουαρίου του 1999 λέει, πρόκειται για μια κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας κάποιος πρέπει να πάρει τη θέση της κυβέρνησης και κατά τη γνώμη μου οι επιχειρήσεις είναι οι μόνες λογικές οντότητες που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει απλά ότι οι διάφορες χώρες μετατρέπονται σε απλές θυγατρικές επιχειρήσεις των μεγάλων πολυεθνικών, η πολιτική μετατρέπεται σε τυπικό μάνατζερ, δηλαδή διαχείριση, και οι πολιτικοί μετατρέπονται σε μισθωτούς μάνατζερ, διαχειριστές δηλαδή, των πολυεθνικών εταιριών. Και τώρα ας περάσουμε στο, αφού συγγραφήσαμε το γενικό πλαίσιο, στο ειδικό αντικείμενό μας, μπορούμε να το βάλουμε, να το κολλήσουμε στο puzzle και να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για τον ρόλο και τις σκοπιμότητες της ίδρυσης και της λειτουργίας του. Στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ είναι προϊόν της έμπνευσης ενός ανθρώπου, ενός δαιμόνιου Πολωνού φυγά από την Πολωνία, ο οποίος στη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου διατέλεσε σύμβουλος διαφόρων κυβερνήσεων και οργανισμών μεταξύ των και μυστικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και το Γραφείο Στρατηγικών Μελετών του Προάγγελου της CIA, δηλαδή, που είχε επικεφαλή στον Ντόνοβαν, του Αμερικάνικου, και ο οποίος στην προσπάθειά του να συμβάλλει στην εδραίωση του μεταπολεμικού κόσμου, του οικονομικού, της ισορροπίας της σχεδιαζόμενης, συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας ενός κογκλάβιου, το οποίο θα συγκέντρωνε τους επιφανέστερους κεφαλαιοκράτες της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι κάθε χρόνο θα απασχολούνταν, θα εξέταζαν τα σημαντικότερα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ο πλανήτης μπροστά του και που θα διαμόρφωναν μια στρατηγική αντιμετώπιση. Με χρηματοδότηση της CIA και με την οργανωτική βοήθεια μετέφερε το σχέδιό του σε μια σειρά από εκπροσώπους κυβερνήσεων και το 1952 κατάφερε να πείσει όχι τη Βασίλισσα της Ολλανδίας όπως ανέφερε η κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά τον πρώην ναζιστή πρίγκιπα Βερνάρδο της Ολλανδίας, ο οποίος έθεσε την υποοργάνωση Λέσχη Μπίλντεμπεργκ υπό την προστασία του και της οποίας υπήρξε πρόεδρος για
τα χρόνια από το 1954 μέχρι το 1976, όπου το πανλευκό παρελθόν του ήρθε να συγκλίνει με το τεράστιο σκάνδαλο της Λόκκιν, θα το θυμούνται οι παλιότεροι, εξαιτίας της οποίας η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ δεν πραγματοποίησε το 1976 την ετήσια συνέλευσή της, η μοναδική χρονιά που δεν πραγματοποιήθηκε. Έτσι λοιπόν οργανώθηκε ένας εξουσιαστικός μηχανισμός, πυραμιδικά δομημένος σε τρία επίπεδα, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη σύνοδο του το 1954 σε ένα χωριό της Ολλανδίας, σε ένα ξενοδοχείο από που πήρε και το όνομά του, το ξενοδοχείο Μπίλντεμπεργκ, παρεμβαίνοντας έκτοτε με δραστικό τρόπο τόσο στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής που ασκούνταν από τις κυρίαρχες δυνάμεις σε πλανητικό επίπεδο, όσο και στη διαμόρφωση των εσωτερικών εθνικών πολιτικών, με την επιλογή και την προώθηση των κατάλληλα στρατολογημένων ατόμων από τις χώρες που συμμετείχαν στην Μπίλντεμπεργκ. Η Μπίλντεμπεργκ λοιπόν είναι, θα μπορούσε κανείς να πει, ιστορικά, ένα οργανωτικό τμήμα της καπιταλιστικής διεθνούς, αντίστοιχο με τα τμήματα της κομμουνιστικής διεθνούς, της τρίτης διεθνούς, που λειτουργεί ως κλειστό διευθυντήριο με στόχο την ενοποίηση των καπιταλιστικών πολιτικών στην Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Στις συνελεύσεις της παίρνουν μέρος, στις συναντήσεις, στις αιτήσεις, εκπρόσωποι από τρία διακριτά επίπεδα. 130 άνθρωποι προσκεκλημένοι, και όχι 120 που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, από το χώρο της οικονομίας πρωτίστως, της πολιτικής και των ΜΜΕ, των μέσων μαζικής αποβλάκωσης, τομέας, ο τρίτος, που συμπληρώνεται από επιφανείς εκπροσώπους ακαδημαϊκών οργανισμών και στρατιωτικών οργανισμών, όπως το ΝΑΤΟ κτλ. Η Λέσχη συνέρχεται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη και μία φορά στα 4 χρόνια σε αμερικάνικη πόλη. Είναι οργανωμένη σύμφωνα με το αξεπέραστο μοντέλο της μασονικής, ναζιστικής και μπολσεβίκης οργάνωσης, που της επιτρέπει να αυτοαναπαράγεται διαρκώς, να αποφασίζει για τα σημαντικότερα ζητήματα του πλανήτη και να μην λογοδοτήσει κανέναν. Σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο της Μπίλντεμπεργκ της ίδιας, στην κορυφή της η Λέσχη είναι οργανωμένη σε τρία επίπεδα. Με τρόπο ώστε η εξουσία να εκπορεύεται και να επικεντρώνεται στην κορυφή της πυραμίδας. Ας δούμε ποιοι είναι στην κορυφή της πυραμίδας αυτού του δίθε think tank που ανάφερε η κυρία Διαμαντοπούλου. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται μια συμβουλευτική επιτροπή, αλλιώς ονομάζεται εσωτερικός κύκλος. Τηρουμένων των αναλογιών, αυτό θα μπορούσε να συγκριθεί με το πολιτικό γραφείο των κομμουνιστικών κομμάτων. Αποτελείται από αυτοδιορισμένους εκπροσώπους ορισμένων οικονομικών αυτοκρατοριών, από τους οποίους επιλέγονται τα μέλη του δεύτερου κύκλου, που ονομάζεται Διαχειριστική ή Διοικητική Επιτροπή ή Εξωτερικός Κύκλος. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτός ο δεύτερος κύκλος και ποιοι τον απαρτίζουν, θα αναφέρω τα ονόματα αυτών που συγκροτούσαν τον... Αυτά έχω στη διάθεσή μου μέχρι στιγμής. Που συγκροτούσαν τον εσωτερικό κύκλο, δηλαδή την κορυφή της πυραμίδας εξουσίας, το 2002. Επικεφαλής, David Rockefeller, Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λόρδος Eric Lore, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Otto Wolf von Amerongen, από τη Γερμανία. Και ο Giovanni Anelli, που έχει πεθάνει πριν από λίγο, από την Ιταλία. Αυτός είναι ο εσωτερικός κύκλος, η κορυφή της πυραμίδας. Κάτω από τον εσωτερικό κύκλο υπάρχει, στο δεύτερο δηλαδή επίπεδο, υπάρχει η Διαχειριστική ή Διοικητική Επιτροπή ή Εξωτερικός Κύκλος, η οποία επιλέγονται από τον εσωτερικό, και για να καταλάβετε πώς συγκροτείται, θα σας πω ότι το 2002 τα μέλη του
Ανέρχοντας σε 35, σε αυτά περιλαμβάνονται και τα 4 μέλη του εσωτερικού κύκλου, από τα οποία 8 από τις ΗΠΑ, 4 από τη Γερμανία, 3 από το Ηνωμένο Βασίλειο, 3 από την Ιταλία, 2 από την Γαλλία, 2 από την Ελβετία και από ένα από τις εξής χώρες. Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Καναδάς, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία και Φιλανδία. Οι μόνοι Έλληνες που συμμετείχαν στον εξωτερικό κύκλο, δηλαδή στο επίπεδο των επιλεγμένων, θα έλεγα, τηρώντας τις αντιστοιχίες φυσικά τις οργανωτικές, των επαγγελματιών στελεχών της Bilderberg, ήταν ο Κώστας Καράς, πρόεδρος της εταιρείας Πορτοκαράς, και στη συνέχεια ο Γιώργος Δαβίδ, πρόεδρος της εταιρείας Coca-Cola στην Ελλάδα. Και τώρα φτάνουμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει, το αθώο τρίτο επίπεδο που βρίσκεται στη βάση της οργανωτικής κλίμακας και στο οποίο συμμετέχουν οι προσκεκλημένοι στις αιτήσεις συνόδους της Λέσχης. Αυτοί επιλέγονται από τα μέλη της διοικητικής ή διαχειριστικής επιτροπής, δηλαδή του δεύτερου κύκλου, ανάλογα με τις σκοπιμότητες που πρέπει να εξυπηρετηθούν σε κάθε χρονική στιγμή σε διάφορες χώρες. Οι προσκεκλεσμένοι, αυτοί θα μπορούσαν, τηρουμένων των αναλογιών, να θεωρηθεί ότι αντιστοιχούν στις οργανώσεις βάσης των κομμουνιστικών κομμάτων, έχουν δύο καθήκοντα. Πρώτον, αναλαμβάνουν να διαχύσουν τον προσανατολισμό και τις αποφάσεις της Bilderberg στο πολιτικό και οικονομικό τους περιβάλλον και στην κοινή γνώμη της χώρας τους. Και δεύτερον, να διαθέτουν επιρροή ή να παίζουν ή να προορίζονται να παίξουν κάποιο σημαντικό ρόλο στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Από αυτή την άποψη, θα ήθελα να σας δώσω 2 ή 3 παραδείγματα. Το 1992 προσκλήθηκε στη Λέσχη Bilderberg ένας άγνωστος βουλευτής του Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου που άκουγε στο όνομα Τόνι Μπλερ. Το 1994 ο άγνωστος βουλευτής Τόνι Μπλερ ήταν αρχηγός του Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου και πρωθυπουργός της χώρας. Το 1991 προσκλήθηκε στη Λέσχη Bilderberg ένας άγνωστος κυβερνήτης του Αρκάνσας που άκουγε στο όνομα Bill Clinton. Πιστεύω ότι κανείς δεν ήξερε από το Αρκάνσας. Ένα χρόνο αργότερα ο Bill Clinton ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Το φαινόμενο αυτό είχε επαναληφθεί και με τον Jimmy Carter, τον οποίο ένας άγνωστος φυσικάς από τη Γεωργία, πρόεδρος του κυβερνήτης Γεωργίας, ο οποίος την επόμενη χρονιά της πρόσκλησης του στην Bilderberg ήταν υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και κέρδισε βέβαια τις εκλογές και εκλέχθηκε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν ρίξει μια ματιά κανείς στους Έλληνες Bilderberg, έχω εδώ έναν κατάλογο των Ελλήνων Bilderberg στη διάθεση ουδήποτε, θα διαπιστώσει ότι οι επιλογές και οι προωθήσεις των πολιτικών, επαγγελματιών πολιτικών που παρευρίσκονται στην Bilderberg βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την παρουσία τους σε αυτή την αθώα λέσχη ή το αθώο think tank. Θα σας το δώσω μετά, μπορούμε να το προβάλλουμε και στο... ο σκοπός της Bilderberg είναι να συντονίζει τις δράσεις των κατόχων της οικονομικής ισχύως της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται αφενός ο κοινός σκοπός τους, δηλαδή η εδραίωση του συμφερόντος τους και ο έλεγχος των πληθυσμών, και αφετέρου η εναρμόνιση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής των χωρών με τους σχεδιασμούς του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων των ΗΠΑ είναι ο πλέον πανίσχυρος ιδιωτικός οργανισμός στις ΗΠΑ, ο οποίος εκδίδει το γνωστό περιοδικό Foreign Affairs, ένα εξωσυνταγματικό όργανο που λειτουργεί σαν πόλος ισχύως, ο οποίος καθορίζει κατά αποκλειστικότητα την εκάστοτε ηγετική ομάδα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν την καθορίζει ο κανένας πρόεδρος, και την διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.
Οι καλεσμένοι στην Bilderberg, αυτοί που επιλέγονται δηλαδή για να διαχύσουν την πολιτική αυτού του πλέγματος ισχύως στις χώρες τους, εν είδη πρακτόρων ξένων συμφερόντων, δεσμεύονται με αυστηρά κριτήρια. Η επιλογή τους γίνεται με αυστηρά κριτήρια. Και δεσμεύονται με την υποχρέωση της σιωπής και τους απαγορεύεται να μιλήσουν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δημοσίως για τις συνεδριάσεις της Bilderberg. Επιπλέον, όσοι από αυτοί ή από αυτούς είναι πολιτικοί, και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα της σχέσης της Bilderberg με τη δημοκρατία, απαγορεύεται να ενημερώσουν τα κοινοβούλια των χωρών τους, πράγμα που από μόνο του δημιουργεί ένα μείζον πολιτικό και ηθικό πρόβλημα, δεδομένου ότι η καθυπόθεση εκλεγμένη εκπρόσωπη των συμφερόντων ενός λαού καθίστανται μέλη και κατά συνέπεια προωθητές των συμφερόντων ενός άτυπου ιδιωτικού υπερεθνικού οργανισμού. Και τέλος, σε αντίθεση με αυτά που μας είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, τα πρακτικά των ετήσιων συνελεύσεων της Bilderberg δεν δίνονται ποτέ στη δημοσιότητα. Εδώ και 20 περίπου χρόνια, κάτω από την παγκόσμια κατακραυγή απλώς, η Bilderberg εξαναγκάστηκε μέσω του γραφείου τύπου της που διατηρεί στην πόλη Leiden της Ολλανδίας να εκδίδει κάθε χρόνο ένα δελτίο το οποίο περιλαμβάνει τα ονόματα των προσκεκλημένων, τον τόπο και την ημερομηνία της διεξαγωγής της συνάντησης και την ημερήσια διάταξη, τίτλους δηλαδή. Η γραμματεία της Bilderberg και η κυρία Διαμαντοπούλου διατείνονται ότι οι συνδιασκέψεις της Bilderberg είναι μυστικές για να ενθαρρυνθεί η ειλικρινής και ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αυτών που παίρνουν μέρος. Αλλά όταν αυτές οι συζητήσεις γίνονται από τους ισχυρότερους χρηματιστές, τους ισχυρότερους πολιτικούς και τους ισχυρότερους επιχειρηματίες και τα ισχυρότερα μέσα μαζικής αποβλάκωσης στον κόσμο σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, εύλογα γεννιέται το ερώτημα. Εάν αυτά που συζητούν είναι για το καλό των ανθρώπων, γιατί δεν τα δημοσιοποιούν? Κάτω από τις συνθήκες της ασφικτικής μυστικότητας και όταν κανένας δεν γνωρίζει τι συζητούν, η χρήση του όρου ανοιχτή συζήτηση συνιστά διαστροφή. Η πραγματική στόχη της Bilderberg, και με αυτό θα κλείσω για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε, έχουν αποσαφινιστεί με ακρίβεια από πολλά έγκυρα έντυπα, ανάμεσα στα οποία και οι Times του Λονδίνου, πριν αγοραστούν από τον πολυεκατομμυριούχο Μέρντοχ. Κατά τους Times του Λονδίνου, διαβάζω το σχετικό απόσπασμα, η Bilderberg είναι μια συνωμοτικά οργανωμένη κλίκα των πλουσιότερων ατόμων με τη μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ισχύ και επίδραση στη Δύση, που συναντιόνται τακτικά σε συνθήκες άκρας μυστικότητας και σχεδιάζουν τις εξελίξεις που αργότερα διαπιστώνεται απλώς ότι συμβαίνουν. Είναι η Times στις 12 Ιουλίου του 1977. Κατά το περιοδικό Ευρωπαίο, το Ιταλικό, η Bilderberg αποτελεί μια παγκόσμια κυβέρνηση που καπελώνει τις εθνικές κυβερνήσεις στις 15 Δεκάτου του 1975. Λίγο σε χρόνο όπου μπορούσαν να υπάρχουν ανεξάρτητα ή σχετικά ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Γιατί σήμερα τέτοιες διαπιστώσεις δεν θα ήταν δυνατόν να δουν το φως της δημοσιότητας, τουλάχιστον στα μέσα ευρείας κυκλοφορίας. Και τέλος, κατά την γαλλική εφημερίδα Quotidien de Paris, επιδίωξη των μελών της Bilderberg είναι η εγκαθίδρυση αποτελεσματικής κυριαρχίας σε διάφορα σημεία του κόσμου με τη μεσολάβηση κυβερνήσεων ανδρικέλων που κατευθύνονται από πολιτικούς του κάτω πατώματος, του τρίτου επίπεδου από όσα αναφέραμε. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι ο κύριος Γρίβας σαφής και κατηγητής μας έδωσε το πλαίσιο, ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη λειτουργία αυτής της λέσχης. Έως ότου να ετοιμάσετε τις ερωτήσεις σας, να ξεκουραστεί να πάρει μια ανάσα και ο κύριος Γρίβας, θα παρακαλούσα τον πρόεδρο της Σχολής Γονέων, τον Κώστα τον Κορομπίλη, να επιδώσει ένα μικρό αναμνηστικό στον κύριο Γρίβα για να θυμάται
το πέρασμά του από τη σχολή γονέων απόψε. Κύριε Γρίβα, σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Αυτή η σημερινή εκδήλωση έχει κλειστεί πριν 2 χρόνια σε ένα κοινό μας ταξίδι στα Σκόπια και υλοποιήθηκε σήμερα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Παίρνοντας ευκαιρία από αυτά τα οποία είπατε, να θυμίσω ότι την Τετάρτη σε κάποιο ελληνικό κανάλι, νομίζω στην ΝΕΤ, θα δείξουν μια ταινία του Στέλιου Κουλόγλου, «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου». Είναι καταπληκτικό. Ο κύριος Κουλόγλου θα είναι επίσημος καλεσμένος μας πρώτα Θεός την επόμενη χρονιά, το 2012. Σας προτείνω να το δείτε. Λέει με 2 πράγματα πώς κάποιος επίλεκτος της CIA, όχι της CIA, από την Αμερική τον μεγαλώσαν, τον γαλουχίσανε, τον πήρανε και μετά εκβίαζε πολιτικές κυβερνήσεις σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου ο κάθε κυβερνήτης είχε 3 επιλογές. Όταν εκλεγότανε, πήγαινε λοιπόν ο οικονομικός δολοφόνος με 1 εκατομμύριο δολάρια, συγχαρητήρια κύριε, εκλεγήκατε, θέλουμε να συνεχίσουμε την εργασία μαζί σας. Οι περισσότεροι δεχόντουσαν. Όποιος δεν δεχότανε, ερχόταν το δεύτερο εκβιαστικό δίλημα, ότι πρόσεξε εσύ, η οικογένειά σου και όλα αυτά, οπότε και όσοι απομένανε δεχόντουσαν. Οι λίγοι οι οποίοι δεν δεχόντουσαν, τους ανατρέπανε με αεροπορικά ατυχήματα και πολέμους. Είναι εξαιρετική η ταινία αυτή και παίρνω την ευκαιρία να το πω στους ακροατές μας για να το δούνε. Το λόγο ντοκιμαντέρ υπάρχει και σε βιβλίο. Θα παρακαλούσα ιδιαίτερα να διαβαστεί σε συνδυασμό με την εκπληκτική μελέτη της Ναομί Κλάιν, «Το δόγμα του σοκ». Είναι μια φοβερή σκιαγράφηση πανοραμική της κατάστασης που δημιούργησε σε πλανητικό επίπεδο η δράση όλων αυτών των συμμοριών προεξάρχοντα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λοιπόν, και τη χρήση των οικονομικών δολοφόνων, και η οποία μας αφορά άμεσα, γιατί τις περισσότερες πτυχές αυτής της δράσης βιώνουμε σήμερα στη χώρα μας. Δηλαδή, πιστεύω ότι το ένα βιβλίο συμπληρώνει το άλλο. Το ένα είναι μια εξονυχιστική μελέτη που σου σηκώνει την τρίχα. Το άλλο είναι η προσωπική εξομολόγηση ενός ανθρώπου που ουσιαστικά κάποια στιγμή στην ζωή του μεταμελήθηκε για ό,τι είχε κάνει. Και αυτό ακριβώς λέει. Ένιωσε τύψεις ύστερα από 30 χρόνια για την κατάντια και την εκστροφή της χώρας αυτής, νομίζω το Εκουαδόρ ήτανε, και πήγε μετά από 30 χρόνια στη χώρα εκεί και ζήτησε σε ένα θέατρο συγγνώμη για τα δεινά τα οποία έφερε στη χώρα αυτός και η ομοίη του. Κύριε Γρίβα, σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Μόνο να πω ότι αλίμονο αν μια σχέση έχει ανάγκη αναμνηστικών για να μπορεί κανείς να τη θυμάται. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευγνώμων. Θα ήθελα επίσης να πω πολύ σύντομα τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανένας να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις της σχολής γονέων. Ο ένας είναι να βρίσκεται εδώ κάθε Δευτέρα βράδυ στις 7 η ώρα, όπου έρχονται διάφοροι ομιλητές, πολλοί ομιλητές από όλη την Ελλάδα. Και απόψε κατακλείσατε την αίθουσα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο δεύτερος είναι να παρακολουθεί κανένας μαγνητοσκοπημένη όλη αυτή την διάλεξη μέσα από το τοπικό μας κανάλι, τη Δίων Τηλεόραση. Ο τρίτος τρόπος είναι να επισκέπτεται τη Δημοτική Βιβλιοθήκη που βρίσκεται ακριβώς από πάνω και να δανείζεται το σχετικό DVD. Ανεβαίνει επάνω κάθε φορά που γίνεται η διάλεξη, σε 3-4 το πολύ μέρες το DVD είναι επάνω. Επάνω τώρα θα βρείτε 100 και πλέον ομιλίες. Την παίρνει, διαλέγει, παίρνει όποια θέλει, πάει στο σπίτι του, στο σαλόνι του με την ησυχία του, τη βλέπει, την αντιγράφει, έτσι την κρατάει αν θέλει στο αρχείο του. Και επιστρέφει ξανά το DVD να το πάρει και κάποιος άλλος. Και βέβαια, ο τέταρτος, ο πιο μοντέρνος τρόπος, τώρα με την τεχνολογία, η Σχολή Γονέων διαθέτει ιστοσελίδα www.scholigoneon.gr, όπου εκεί έχουν αναρτηθεί πάνω από 80 βίντεο, περίπου. Πάνω από 80 βίντεο, τα οποία μπορεί κανένας να τα βλέπει εκείνη την ώρα, ζωντανά, να τα κατεβάζει, και ό,τι αυτός νομίζει. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις.
Θα παρακαλούσα πολύ να ερχόμαστε, να ακουγόμαστε, να κάνουμε την ερώτηση. Αν θέλουμε ένα μικρό σχόλιο, αλλά το οποίο να μην διαρκεί πάνω από 2 λεπτά, για να μπορέσουν να πάρουν το λόγο πολλοί. Και αμέσως μετά ο κύριος Γρίβας να σας απαντάει. Λοιπόν, παρακαλώ, ποιος θέλει να πάρει το λόγο, ελάτε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γρίβα εάν μπορεί να μας πει λίγα πράγματα για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί αυτή η λέσχη για τις πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες χαράζουν πολιτικές αυτής της λέσχης και χρησιμοποιούνται σαν όργανα για να περάσουν διάφορες σκέψεις ή αυτά τα think tanks που αποφασίζουν αυτοί. Ένα από αυτό είναι και ο οργανισμός τροφίμων ο παγκόσμιος και δεν ξέρω αν ξέρετε κάποια πράγματα για τον κώδικα αλιμεντάριος και όλα αυτά που θέλουν να περάσουν. Φανταστείτε ότι στην Αμερική ποινικοποιήσαν ακόμα και το μάζεμα βρόχιμου νερού αυτές οι εταιρείες, γιατί με δικαιολογία ότι οι πολυεθνικές που νέμονται το νερό και το πουλάνε θίγονται οικονομικά και δεν πρέπει να μαζεύει ο κόσμος το νερό, το βρόχιμο και όλα τα συνεπακόλουθα. Ευχαριστώ. Okay. Κοιτάξτε, αυτή η εφεύρεση των κυβερνητικών μη κυβερνητικών οργανώσεων ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα συμπληρωματικό στοιχείο των κυβερνητικών μη κυβερνητικών, τονίζω, γιατί θα κάνω μια διάκριση ανάμεσα σε αυτές που αυτοχαρακτηρίζονται ως μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θεωρώ σαν μη κυβερνητικές οργανώσεις όλες αυτές που με κανέναν τρόπο δεν χρηματοδοτούνται από οποιοδήποτε εμφανές ή αφανές κέντρο που έχει σχέση με οποιαδήποτε εξουσία. Όλες οι άλλες που χρηματοδοτούνται από εμφανή ή αφανή κέντρα που έχουν σχέση με την εξουσία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σαν μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά σαν κρατικές κυβερνητικές, δηλαδή μη κυβερνητικές οργανώσεις, που παίρνουν μέρος εν είδη ομπρέλας σε ένα πλαίσιο όπου δεν είναι δυνατή η δράση κυβερνητικών οργανώσεων ακόμη. Παράδειγμα, τυπικό παράδειγμα, η πρώην δήθεν δημοκρατίες του Ανατολικού Μπλοκ. Μέχρι ότου σταθεροποιηθεί η κρατική εξουσία και εναρμονίσει το βηματισμό της με τα κελεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, άσκησαν μια απεριόριστη δραστηριότητα σε πολιτικό επίπεδο οι λεγόμενες κυβερνητικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες συντέλεσαν στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Πολλές από αυτές συμμετείχαν σε αυτό το φαινόμενο που ονομάστηκε πορτοκαλί επανάσταση, με συνέπεια ουσιαστικά την μετάβαση από ένα καθεστώς μονοπωλιακής κυριαρχίας του Κομμουνιστικού Κόμματος σε ένα καθεστώς δήθεν δημοκρατικής κυριαρχίας των πρώην κομμουνιστών που μεταστράφηκαν εν μια ανοιχτή, των πρώην κομμουνιστικών στελεχών, ενώ που μεταστράφηκαν εν μια ανοιχτή και έγιναν απολογητές και υπερασπιστές του νέου καπιταλισμού. Αυτά έχουν να κάνουν με... Και το ίδιο λίγο πολύ έγινε και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου σας θυμίζω το περίφημο κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις της Μαύρες Βίβλους που συνδέονταν με τα φασιστικά καθεστώτα στην Λατινική Αμερική, ουδέποτε έθεσε πρόβλημα αιτιολογίας σε ό,τι αφορά την ύπαρξη και την εδραίωση αυτών των καθεστώτων, απλώς αναφέροντας στην παραβίαση των νομικών δικαιωμάτων των θυμάτων. Δηλαδή περιορίσαμε τη συζήτηση στο νομικίστικο εντελώς μέρος, ξεχνώντας ότι τα ίδια ιδρύματα που χρηματοδοτούσαν αυτές τις οργανώσεις, όπως το Ίδρυμα Ford, προηγούμενα χρηματοδοτούσαν τις αντίστοιχες δομές των δικτατορικών καθεστώτων που τώρα αυτές οι οργανώσεις κριτήκαραν. Δηλαδή πρόκειται για μια οβιδιακή μεταμόρφωση. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε καμία κυβερνητική με κυβερνητική οργάνωση και όταν μιλάω γι' αυτό έχω και μια άμεση εμπειρία. Όταν μιλάω για αυτό το φαινόμενο, δεν ξεχνώ κάτι που συντελέστηκε στη γειτονιά μας. Αυτή η τραγωδία της εισβολής των συνασπισμένων νατοϊκών χωρών στην Ιουγκοσλαβία του 1999. Έχουμε μια εμπειρία εδώ με τον κύριο Κορομπίλη. Όπου
πριν από την εισβολή φρόντισε το ΝΑΤΟ, η ηγεσία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, να εξαγοράσει το σύνολο της σιωπή των κυβερνητικών οργανώσεων σε σχέση με το προγραμματισμένο έγκλημα. Αυτά μας ήρθαν στο φως της δημοσιότητας λίγους μήνες μετά, πριν ακόμη λήξει η εισβολή. Σας θυμίζω, οι βομβαρδισμοί σταματήσανε στις 10 Ιουνίου του 1999, από μια επιφανή δημοσιογράφο, την Diana John Stone, η οποία ήταν υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων των πράσινων και κατά συνέπεια είχε επαφή με όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χάρη λοιπόν στις καταγραφές της και τα δημοσιεύματά της, ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκε σιωπή σε όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνητικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, μηδέ εξαιρουμένης της Διεθνούς Αμνηστίας και μηδέ εξαιρουμένης της Greenpeace, με την οποία συμβαίνει να έχω και μια προσωπική εμπειρία. Θα αναφερθώ εντάχει σε αυτή. Στην διάρκεια του βομβαρδισμού της Ιουγκοσλαβίας από τις συνασπισμένες ανατολικές δυνάμεις, 70 μέρες βάσης του βομβαρδισμού, περίπου 55-60 μέρες ήμουν εκεί. Σε αυτό το διάστημα είχα άμεση επαφή με μέσα μαζικής ενημέρωσης, αρθρογραφούσα και συνάμα φρόντιζα να βοηθήσω ιατρικά μαζί με άλλους φίλους με τη συγκέντρωση φαρμακευτικού υλικού κτλ. Και την διάθεσή τους στα σερβικά νοσοκομεία. Θα ήθελα να σας πω ότι στο ίδιο διάστημα ήμουνα μέλος του πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Τμήματος της Greenpeace. Στην προσπάθειά μου να κινητοποιήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτά υπάρχουν όλα στα πρακτικά και μπορώ να τα τεκμηριώσω, δεν υπάρχει θέμα, έχουν δημοσιευθεί και στον τύπο, να κινητοποιήσω το Διοικητικό Συμβούλιο της Greenpeace του Ελληνικού Τμήματος εναντίον της εισβολής της Νατοϊκής στην Ιουγκοσλαβία, διατυπώνοντας μια καταδίκη της εισβολής, συνάντησα μια διαφορία η οποία μεταβλήθηκε σε ένα σχετικό ενδιαφέρον όταν απείλησα ότι θα καταγγείλω δημόσια το πράγμα και θα παραιτηθώ, με αποτέλεσμα να βγει μια ανακοίνωση της Greenpeace η οποία έλεγε, ζητούσε να δώσουμε μια ακόμη ευκαιρία στην ειρήνη. Είναι κάτι φιαλτικό, μια χώρα να βαρδίζεται και εμείς να ζητάμε απλώς να δώσουμε μια, αντί να λέμε σταματήσουν αμέσως οι γκαξτερικοί βομβαρδισμοί, να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη. Αυτό έχει σαν συνέπεια βέβαια να παραιτηθώ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Greenpeace. Την παραίτησή μου την έστειλα από το Βελιγράδι, από το γραφείο τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι, στην Greenpeace. Και με έκπληξη διαπίστωσα ότι αυτή η παραίτηση έκανε το γύρο του κόσμου, από αφορμή το γεγονός ότι ήταν η μοναδική παραίτηση από τα 120 εθνικά τμήματα που είχε η Greenpeace, δηλαδή από διοικητικά συμβούλια που απαρτίζονταν από 600 ανθρώπους. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι είχε προηγηθεί. Φυσικά το μυστικό αυτής της τάσης αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων όταν ήρθε στη δημοσιότητα το γεγονός ότι ένας από τους χρηματοδότες της Greenpeace ήταν ο κύριος Τζορτζ Σόρος, διεθνής κερδοσκόπος και χρηματοδότης, ο οποίος μέσω ενός ιδρύματος με τον τίτλο Open Society στη Νέα Υόρκη ελέγχει μια γκάμα κυβερνητικών οργανώσεων σε πλανητικό επίπεδο. Αυτά. Άλλη ερώτηση. Λάτε. Καλησπέρα σας κύριε Γρίβα. Ευχαριστούμε για τα τόσο ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά που μας είπατε. Θέλει πραγματικά θάρρος η σήμερον ημέρα να λέει κάποιος αυτά τα πράγματα. Θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Είμαι ένας 30χρονος νέος με όνειρα. Υπάρχει ελπίδα? Τι μπορώ να κάνω για να μην φοβάμαι για αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα? Ευχαριστώ πολύ. Καταπληκτική ερώτηση. Απλώς να υποσημειώσω ότι η κατάντια μας υποδηλώνεται από αυτό που είπατε προηγούμενα. Ότι χρειάζεται θάρρος για να πει κανείς την αλήθεια. Δηλαδή, για να υπερασπιστεί κανείς το αυτονόητο, χρειάζεται θάρρος. Αυτό είναι κατάντημα έσχατο για μένα, πολιτιστικό κατάντημα. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο... τι μπορεί να κάνει ένας 30χρονος. Και εκπαιδευτικός, αν βοηθάει και αυτό. Βεβαίως βοηθάει. Κοιτάξτε, έχω κατά νου μία ρίση του Ζαν Ζίγκλερ. Ένας άνθρωπος που τα έβαλε, καθηγητής κοινωνιολογίας, με τον πυρήνα της οικονομικής ισχύως του πλανήτη.
με το Τραπεζικό Κατεστημένο της Ελβετίας. Τα περίφημα βιβλία του Ελβετία υπεράνω πάσης υποψίας, μια χώρα υπεράνω πάσης υποψίας, Ελβετία ξεπλένει καλύτερα το πλυντήριο. Λοιπόν, και πάει λέγοντας. Ακολούθησε μια σωρία δικαστικών διώξεων, στις οποίες δικαιώνουν διαρκώς. Τελικά δεν κατάφεραν να του κλείσουν το στόμα. Ο Ζαζ Ζίγκλερ εξακολουθεί να γράφει με την ίδια θέρμη και ίσως και πιο μαχητικά, έχοντας και αυτές τις εμπειρίες των διώξεων. Λέει λοιπόν σε ένα βιβλίο του: υπάρχουν παντού μικρές νησίδες αντίστασης, τις οποίες πρέπει να τις συντηρήσουμε ζωντανές. Εάν τα καταφέρουμε, θα έχουμε παίξει το ρόλο μας. Αν όχι, θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Στην ιστορία και στη ζωή δεν υπάρχουν ποτέ ασφαλιστικά συμβόλαια κατά παντός κινδύνου. Δεν είναι τεραμέρικαν η ζωή, να κάνουμε ασφάλεια ζωής. Λοιπόν, η ζωή είναι ένα ρίσκο. Η προσπάθειά μας έγκυται στην ελαχιστοποίηση του ρίσκου ή στη μείωση του ρίσκου, αλλά δεν πρόκειται να καταργήσουμε ποτέ το ρίσκο. Και πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να το καταργήσουμε όταν αντίπαλός μας είναι δυνάμεις τέτοιας ισχύως. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κρατήσουμε ζωντανά τα μέτωπα αντίστασης, τις νησίδες αντίστασης. Και βλέπω, κοιτάξτε, την ίδια ερώτηση θα μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου όταν μελετούσα στην δεκαετία του 80 την τραγική μοίρα των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Για μένα η πλέον βασανισμένη Ήπειρος ήταν είχε του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού, του Βόρεια Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού. Λοιπόν, δεν της άκησε καθόλου αυτή η μοίρα. Λοιπόν, έλεγα τι μπορεί να γίνει σε μια χώρα η οποία, σε μια Ήπειρο η οποία κατέχονταν από δικτατορίες, οι οποίες βέβαια είχαν την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, αστυνομικά καθεστώτα φρικαλέα, τα βασανιστήρια στην ημερήσια διάταξη, η εξαφανίσεις ανθρώπων στην ημερήσια διάταξη κτλ. Δεν φαινόταν ότι μπορεί να γίνει τίποτα. Σήμερα όμως η Λατινική Αμερική αποτελεί ένα παράδειγμα για μίμηση. Δηλαδή οι λαοί της άρχισαν να ξεπερνούν το σοκ των δικτατοριών και σιγά σιγά να διεκδικούν την ύπαρξή τους. Ένα μικρό δηλωτικό στοιχείο αυτού του ξεπεράσματος συνδέεται και με το γεγονός ότι το 1985, σημειώστε τα νούμερα που σας λέω, είναι εντυπωσιακά, το 80% των κεφαλαίων της συμμορίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αφορούσε χώρες Λατινικής Αμερικής. Σήμερα, το 2010 για την ακρίβεια, όχι το 2011, για το 2010 μιλάω, μόνο το 2% αφορά χώρες Λατινικής Αμερικής. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Λατινικής Αμερικής έχει μπει σε έναν δικό της δρόμο ανάπτυξης και έχει ξεφύγει από τα νύχια του θηρίου. Έχω την εντύπωση ότι κάτι παρόμοιο θα γίνει και σε εμάς, από αφορμή το γεγονός ότι παρότι θέλησαν να μας στερήσουν κάθε ελπίδα μέσα από μια φρικαλαία πλήση εγκεφάλου, κρίση, χρέος, μονόδρομος, κρίση, χρέος, μονόδρομος, κρίση, χρέος, μονόδρομος, δηλαδή τα ακούμε από το φθινόπωρο του 2009 αυτά. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω το εξής. Έχω εδώ τους πίνακες μιας άλλης συμμορίας της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αφορά το εξωτερικό χρέος όλων των χωρών του κόσμου. Τι προκύπτει από αυτό? Είναι κάτι το εκπληκτικό. Τι χρωστάει κάθε χώρα δηλαδή? Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρωστάνε 13,5-3 εκατομμύρια δολάρια. Η Αγγλία χρωστάει 9,3 εκατομμύρια δολάρια. Η Γερμανία χρωστάει 5,2-3 εκατομμύρια δολάρια. Η Γαλλία χρωστάει 5-3 εκατομμύρια δολάρια. Η Ολλανδία, που μας επιτίθεται γιατί είμαστε σπάταλοι και τα λοιπά, τεμπέληδες και παράστα, 3,7-3 εκατομμύρια δολάρια. Η Ισπανία 2,4, η Ιταλία 2,3, η Ιρλανδία 2,8, η Ιαπωνία 2,1, το Λουξεμβούργο με 450.000 κατοίκους 1,94, δηλαδή 2-3 εκατομμύρια, έτσι. Το Βέλγιο 1,3, η Ελβετία 1,4, η Αυστραλία, ο Καναδάς είναι πάνω από εμάς, 920 δισεκατομμύρια κτλ. Ο Καναδάς 833, η Αυστρία 808, η Σουηδία 669, το Χονγκ Κονγκ 665, η Δανία 607 και τέλος κάτω από αυτούς η Ελλάδα με 552. Αναφέρουμε στο 2010 τώρα, έτσι. Ακολουθούν στη συνέχεια η Πορτογαλία κτλ. Ερώτημα,
είμαστε πολύ καλύτερα από τις θεωρούμενες, σε ό,τι αφορά το εξωτερικό μας χρέος, από τις θεωρούμενες ως ισχυρές χώρες του πλανήτη. Ερώτημα λοιπόν δικό μου, γιατί επιλέχθηκε η χώρα μου προκειμένου να υποστεί την επίθεση της συμμορίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Και η απάντηση νομίζω ότι βρίσκεται σε δύο επίπεδα. Νομίζω. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν δείτε τους πίνακες που έχω εδώ των συμμετοχών στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα διαπιστώσετε ότι έχω εδώ όλες τις συμμετοχές από το 1954 μέχρι σήμερα. Θα διαπιστώσετε ότι όλοι ανεξαιρέτως, από τον Ζαν-Κλον Τρισέ και τον Στρος μέχρι τον Όλι Ρεν, είναι οι πιθανοί μέλη της Μπίλντεμπεργκ. Όλοι. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο. Θεωρώ ότι η Ελλάδα επιλέχθηκε για δεύτερη φορά στη μεταπολεμική ιστορία ως πεδίο πειραματισμού. Δηλαδή, η γκαγκστερική επίθεση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, δηλαδή της πλέον παρασιτικής και αδιφάγας μερίδας του κεφαλαίου διεθνώς, σε ό,τι αφορά το κούρσεμα του τρίτου κόσμου έχει εξαντληθεί. Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα να κουρσέψει. Είναι υποχρεωμένο λοιπόν, επιτελώντας το ρόλο του ως κεφάλαιο, δηλαδή ως κοινωνική σχέση που είναι καταδικασμένη να αυτοαναπαράγεται, γιατί αλλιώς πάρει να είναι κεφάλαιο, αν δεν διευρύνεται συνεχώς δεν είναι κεφάλαιο, να κάνει επίθεση στον αναπτυγμένο τομέα. Και επιλέχθηκε η Ελλάδα, λόγω μειωμένων αντιστάσεων του προσωπικού της πολιτικής διαχείρισης, για να δουν αυτό το πράγμα θα περάσει ή δεν περάσει. Λοιπόν, και στη συνέχεια παίρνουν σειρά και οι άλλες χώρες. Δεν πρόκειται να μείνουν εκτός. Ήδη είδαμε Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, η Αυστρία αναφέρεται στα τελευταία δημοσιεύματα και πάει λέγοντας. Και λέω ότι επιλέχθηκε για δεύτερη φορά η Ελλάδα ως πειραματόζωο, γιατί έχουμε επιλεγεί άλλη μια φορά για ένα άλλο είδους status quo, το status quo που πρόκειψε από τη Γιάλτα, τη Συμφωνία των Μεγάλων στις 12 Φεβρουαρίου του 1945. Είχε βέβαια προηγηθεί ο διακανονισμός της Μόσχας στις 10 Οκτωβρίου του 1944 με τον Τσόρτσιλ Στάλιν, με τις ζώνες επιρροής, όπου η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε σαν πεδίο πειραματισμού για να δουν εάν το status quo που πρόκειψε από τη Γιάλτα ισχύει ή δεν ισχύει και μέχρι πού ήταν διατεθειμένος καθένας το πάει. Έπρεπε λοιπόν να θυσιαστεί ένας λαός για να δουν μέχρι πού ήταν διατεθειμένος ο καθένας από τους δύο πόλους να το πάει. Καταλαβαίνετε. Επιλεγήκαμε μία φορά και καταστραφήκαμε πληθυσμιακά. Χάσαμε το 8% του πλούτου μας, πάνω από το 8% του πλούτου μας και περίπου το 2-3% του πληθυσμού και τον ανθό της ελληνικής νιώτης στα διάφορα μέτωπα. Η σύγκρουση αυτή στήχησε και από τη μία μεριά και από την άλλη ένα αριθμό νεκρών που ξεπερνάει τις 120.000. Δηλαδή είναι τραγικό, ολόκληρο το αλβανικό μέτωπο μας στήχησε 12.000 νεκρούς και 120 ο εμφύλιος παραγμός. Λοιπόν, και τότε τους πέρασε. Χρησιμοποιηθήκαμε. Τώρα έχουν σαν στόχο τον οικονομικό αφανισμό για να δουν αν περνάει και στις άλλες χώρες. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα τους περάσει. Λοιπόν, ο κύριος Κατανάς. Όποιος θέλει να κάνει ερώτηση, ας πλησιάσει εδώ κοντά στο μικρόφωνο. Κύριε Γρίβα, σας συγχαίρω για όσα σημαντικά μας είπατε σήμερα. Και εγώ ως γυμνασιάρχης φιλόλογος, διευθυντής στο σχολείο επί πολλά χρόνια, λοιπόν, κάποια πράγματα έχω δει έτσι και είχα κάποιες σκέψεις ανάλογες σαν αυτές που αναφέρετε εσείς σήμερα εδώ πέρα, αλλά επιβεβαιώθηκαν όλα αυτά που σκεφτόμουν τότε με αυτά που είπατε σήμερα. Και πρώτα απ' όλα, γύρω στο 88, στο σχολείο που ήμουνα, ήρθε από εντολή από το Υπουργείο, η γραμματέας, ούτε καν ο Υπουργός μας έστειλε εντολή, να κάνουμε προαιρετικό μάθημα τα θρησκευτικά. Και εγώ αντέδρασα, πήγα και στο διευθυντή εκεί της δευτεροβάθμιας και λέω τι είναι αυτό που λέει. Διότι εγώ έψαξα την νομοθεσία, η νομοθεσία λέει το 1938 γράφει, όταν υπάρχει κάποιος αλλοδαπός μέσα στο σχολείο ή κάποιοι, δικαιούνται ο πατέρας να έρθει να κάνει αίτηση με πιστοποιητικό που θα προσκομίσει για να, να μην παρακολουθήσει ο μαθητής. Ο αλλοδοπός αυτός που έχει άλλη θρησκεία το μάθημα. Και ερχόταν τώρα όλοι οι Έλληνες προαιρετικά να παρακολουθούν, αν το θέλουν, να παρακολουθούν θρησκευτικά. Φυσικά, ευτυχώς δεν εφαρμόστηκε το σύστημα τότε. Αλλά όταν ήρθανε
η άλλη κυβέρνηση τώρα που ήρθε, είδα κάποια πράγματα. Ακόμα χειρότερα πιστεύω ότι είναι αυτά σήμερα, γιατί βλέπω ότι και η κυρία Δραγώνα και η κυρία Διαμαντοπούλου, εκτός από το ότι έχουν κάνει τα θρησκευτικά προαιρετικά, έχουν κάνει και την ιστορία. Έχουν καταργηθεί οι όροι έθνος. Ο όρος έθνος θεωρείται φασιστικός όρος σήμερα. Λοιπόν, και βλέπω το εξής, και με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα, έχει καταργηθεί ο όρος, όσα υπουργεία είχαν τον όρο έθνος μέσα, τα τσεκούρωσαν, τα κάψανε. Εθνικής παιδείας, φωτιά, και το λένε παιδείας, μπλα μπλα μπλα. Δηλαδή, διαβίου, μάθηση και δεν ξέρω τι. Εθνικής οικονομίας, το κάψαν και αυτό και λένε οικονομίας, ανταγωνισμού και κατσεχλαμάρες παραπέρα. Λοιπόν, και όλα τα έχουν κόψει αυτά. Και βλέπω και το εξής τώρα το άλλο, ότι σήμερα εκτός από τα θρησκευτικά που τα κάναν προαιρετικά, κάναν και την ιστορία. Άρα τώρα εσείς μας επιβεβαιώσατε ότι πρέπει τα έθνη να πέσουν όλα κάτω και να γίνει διεθνισμός, να μην υπάρχει έθνος. Μέσω της λέξης Bilderberg. Και σας ευχαριστώ για όλα αυτά που είπατε. Θέλετε ένα σύντομο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ελάτε. Κύριε Γρίβα, το 1982 σκοτώθηκε στο Παλέρμο ο στρατηγός Νταλακιέζα, ο οποίος ήταν αυτός που εξολόθρισε τους Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τον έστειλε τότε η κυβέρνηση για να εξολοθρεύσει τη μαφία. Αυτός σκοτώθηκε στην τότε πολιτική κατάσταση και αυτοκτόνησε, γιατί είδε ότι από πίσω βρωμούσε τόσο πολύ το σύστημα το πολιτικό και είχε δίκτυα στην μαφία, στη θρησκευτική, θα έλεγα, στην τράπεζα του Βατικανού. Βατικανού. Και η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Λέει. Η τράπεζα του Αγίου Πνεύματος. Και όλη αυτή η ιστορία ήταν για να βρεθούν χρήματα τα οποία έπρεπε να στρατολογηθούν με πυράβλους θάλασσα-θάλασσα για τον στρατηγό Γκαλτιέρη, ενάντια στον στρατηγό Γκαλτιέρη, ο οποίος είχε πάρει τα νησιά Φόλκλαντ. Εκεί την εποχή όλη αυτή την ιστορία βγήκαν τα λεφτά από την τράπεζα του Μπάνκο Μπορζιάνο και βρέθηκε κρεμασμένος κάτω από μια γέφυρα στον ποταμό Τάμιση τότε ο Ρομπέρτο Κάλβι. Η μαφία, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες και άλλες μορφές εξουσίας είναι διαπλεκόμενες. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Το τρομοκρατικό φαινόμενο στην Ιταλία αποδόθηκε ευθύς εξ αρχής στην αριστερά χωρίς να είναι τέτοιο. Τι εννοώ με αυτό? Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ιδρύθηκαν το 1969 από μια ολιγομελή ομάδα στελεχών, ανάμεσα οποίους ο Φραγκεσκίνη και ο Ρενάο Κούρτσιο και η γυναίκα του. Μέχρι το 1974, 8 Σεπτεμβρίου, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες δεν είχαν αναπτύξει την παραμικρή ανθρωποκτόνα δράση, τονίζω τις λέξεις. Η δραστηριότητά τους εξαντλούνταν στην παρέμβαση την πολλές φορές ένοπλη για την υπεράσπιση διαδηλώσεων από επιθέσεις φασιστών, και σε κάποιες θεαματικές ενέργειες όπως η απαγωγή επιχειρηματικών στελεχών που έλυγαν με την απελευθέρωσή τους. Στο ιστορικό των Ερυθρών Ταξιαρχιών δεν υπάρχει καμία ανθρωποκτόνα δράση μέχρι την αποφράδα ημέρα 8 Σεπτεμβρίου του 1974. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί τότε συνελήφθη η ιστορική ηγεσία των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Σε συνθήκες παρανομίας οι μυστικές υπηρεσίες είναι πάρα πολύ εύκολο, λόγω της στρατιωτικής δομής της παράνομης οργάνωσης, να προωθήσουν στην ηγεσία όποιον γουστάρουν, με πάρα πολύ απλό τρόπο. Η ηγεσία ανελήφθη από κάποιον τύπο, τον γνωστό Μωρέτη, τον Μάριο Μωρέτη, και ως διαμαγείας εν μια νυχτή η τακτική των Ερυθρών Ταξιαρχιών τροποποιήθηκε, πέρασε από τη μία ανθρωποκτόνα στην ανθρωποκτόνα δράση. Από εκεί και πέρα αρχίζει το αιματηρό κεφάλαιο των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Ο Νταλακέζα ακινητοποίησε πλήθος αριστερών οργανώσεων, πρόλαβε δηλαδή, δεν
κάποια μέλη της πρώτης γραμμής είχε συλλάβει και ένα σωρό άλλες σε ακινητοποίησε, αδρανοποίησε με τη δράση του. Που σημαίνει ότι αν δεν υπήρχε σχεδιασμός, ήταν πολύ χρήσιμος στο κύριο σώμα της ιταλικής πολιτικής κοινής για να αντιμετωπίσει το τρομοκρατικό φαινόμενο που αναπτύχθηκε συνέχεια, παρά στη σκελία για να πολεμήσει τη μαφία, η οποία αναμφίβολα συνδέεται με τον πολιτικό κόσμο, τον Βατικανό κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Στάλθηκε εκεί για ένα μόνο λόγο, για να εκαθαριστεί. Και εκαθαρίστηκε. Λοιπόν, τώρα το... Από την έρευνα, από τις έρευνες που κάνει η Επιτροπή για την Τρομοκρατία του Ιταλικού Κοινοβουλίου, προκύπτει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι η τρομοκρατία είχε κατεξοχήν ακροδεξιό χαρακτήρα στην Ιταλία, με την άμεση ανάμειξη μυστικών υπηρεσιών, μαφιόζων, CIA κτλ. Λοιπόν, με την άμεση ανάμειξη. Υπήδιο, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή καθοδηγούσε. Μέλος της ΤΟΑΣ Πηδίου με αριθμό 962 ήταν ο Μπερλουσκόνη. Λοιπόν, και όταν πια με τη δολοφονία του Μόρο, την οποία χρέωσαν στις ερθείες αξιαρχίες, εξέλιπαν οι λόγοι της τρομοκρατικής δραστηριότητας, τότε οδηγήθηκε σε έκπτωση το φαινόμενο με την εξόντωση των υπολοιμάτων των Ερυθρών Ταξιαρχιών και άρχισε να επιδιώκεται με κοινοβουλευτικά μέσα ο ίδιος σκοπός που επιδιώκονταν με την τρομοκρατία από τη μεριά της στο ΑΣΠΙΔΙΟ. Αν πάρετε το βιβλίο του Δελιολάνη «Φαινόμενα τρομοκρατίας» και την βιογραφία, την καταπληκτική βιογραφία του Μπερλουσκόνη από τον ίδιο, του δημοσιογράφου του Δελιολάνη, ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Ιταλία, θα βρείτε καταχωρημένη τη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Ευρωπαίο ο Λίτσιο Τζέλι, δηλαδή ο μάγιστρος, ο μέγας μάγιστρος της στο ΑΣΠΙ 2, της τρομοκρατικής στο ΑΣΠΙ Προπαγάνδα 2, σύμφωνα με την οποία ό,τι δεν κατάφερε να κάνει η στο ΑΣΠΙ 2 με τα βία μέσα, βλέπε τρομοκρατία, λοιπόν, το πέτυχε ως πολιτικό πρόγραμμα με δημοκρατικά μέσα διά του Μπερλουσκόνη. Αυτό αποτελεί μια ομολογία σε σχέση με το τι πραγματικά υπήρξε το τρομοκρατικό φαινόμενο στην Ιταλία. Εγώ δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία για την τρομοκρατία, άλλωστε έχω κάνει μελέτες για το τρομοκρατικό φαινόμενο, πάρα πολύ αναλυτικές. Άμεσα συνδεμένες. Άμεσα συνδεμένες. Αρκεί να σας πω ότι η Bilderberg στη σύνοδό της το 1977 υιοθέτησε την αμερικάνικη άποψη της πλήρους απόρριψης της θέσης του Άλντο Μόρο για τον ιστορικό συμβασμό και το 1978 δολοφονήθηκε ο Μόρο. Να μην κορδευόμαστε δηλαδή. Όπως και τώρα θα ήθελα να πω το εξής σε σχέση... Πάμε στο σήμερα. Το 2008, το 2009 και το 2010 ο πυρήνας στην ατζέντα, δηλαδή στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων των θεμάτων της Bilderberg, ήταν η οικονομική ύφεση και το πώς αντιμετωπίζεται κατά τόπους. Δεν ήταν το think tank που μας λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Στην ατζέντα οι ομάδες εργασίας δεν ήταν καμιά εικοσαριά, ήταν αυστηρά καθορισμένες 15 και από τις 15 είχαν σαν αντικείμενο οι 10 την ύφεση, την οικονομική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ήταν, μας είπε ότι είναι χωρισμένοι σε ομάδες 20 κτλ. Λοιπόν, και από εκεί βγήκαν μια σειρά από πλατφόρμες τις οποίες ανέλαβαν οι εξαχρεωμένοι πολιτικοί εκφραστές και οι διαχειριστές των μέσων μαζικής αποβλάκωσης να μεταλαμπαδεύσουν στις χώρες τους. Αυτά δεν μας τα λέει. Θέλω να ξέρω ποιες είναι οι αποφάσεις που πάρθηκαν σε αυτές τις τρεις κρίσιμες τελευταίες συνόδους της Bilderberg που είχαν σαν αντικείμενο την οικονομική ύφεση. Για να δούμε σε ποιο βαθμό μας αφορά άμεσα η θέση της Bilderberg και στις τρεις συνεδρίες ή όχι. Δεν πρόκειται για think tank δηλαδή. Τώρα, και η μία έγινε στην Ελλάδα. Και η μία έγινε στην Ελλάδα το 9 στη Βουλεγμένη. Δεν είναι η δεύτερη φορά που γινόταν. Είχε γίνει το 93 στο ίδιο μέρος επίσης. Είμαστε καλό παιδί της Bilderberg. Παρακαλώ. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα με την απάντηση, αλλά... Ο Σταπασίδου Διονυσία λέγομαι. Είμαι η πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δήμου Κατερίνης.
Βαρύ το τίμημα, Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Συλλόγων Δήμου Κατερίνης, και τρομοκρατημένη για τα παιδιά μας με όλα αυτά που άκουσα. Βέβαια κρατάω το θετικό μήνυμα. Δεν θα τους περάσει. Και θέλω να πω πάνω σε αυτό το εξής. Μέσα μαζικής αποβλάκωσης από τη μία πλευρά, κάτω από την ομπρέλα όλα τα κόμματα της Bilderberg με πολιτικούς που συμμετέχουν μέσα, πώς μπορεί, ας πούμε, ένας γονέας να αντισταθεί για να σώσει το μέλλον του παιδιού του μέσα σε ένα έθνος το οποίο έχουν καταφέρει να προσπαθήσουν να το φθείρουν τόσο όσον αφορά την παιδεία, με τα καινούργια βιβλία τα οποία έχουν γράψει και επιμελώς έχουν αλλάξει την ιστορία, με την προσπάθεια να το θρήσκευμα να το εξοντώσουν, και οτιδήποτε δένει ένα έθνος, έτσι. Γιατί όπως ξέρουμε η γλώσσα, πρώτα ξεκίνησε επίθεση με τη γλώσσα, με το μονοτονικό, μετά συνέχισε με την αλλαγή στα βιβλία, στην παιδεία, και στη συνέχεια τώρα βλέπουμε και μια επίθεση απέναντι στη θρησκεία που δένει και χαρακτηρίζει ένα έθνος. Πώς λοιπόν εμείς οι γονείς μπορούμε να κατευθύνουμε έτσι τα πράγματα και να αντισταθούμε ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε το αυτονόητο, δηλαδή την εθνική μας ταυτότητα. Έχω την εντύπωση ότι η απάντηση είναι επίσης αυτονόητη, επιλέγοντας το αντίθετο. Το αντίθετο από, από αυτούς επιδιωκόμενο εννοώ. Η μορφή είναι οικονομικής αντίστασης, δηλαδή. Παράκουσα. Η μορφή αντίστασης είναι οικονομικού χαρακτήρα. Όχι, είναι σε όλα τα επίπεδα η αντίσταση. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν εκπαιδεύεται το παιδί σας να διαβάζει μεγάλη λογοτεχνία, ελληνική και ξένη, ουσιαστικά αντιστέκεστε. Όταν εκπαιδεύεται το παιδί σας να αντιμετωπίζει κριτικά τα σκουπίδια της τηλεόρασης, να απορρίπτει ή να αποδέχεται αυτά που πρέπει να αποδέχεται, είναι μια μορφή αντίστασης. Όταν προσπαθείτε να καλλιεργήσετε την αξία των διαπροσωπικών σχέσεων, γιατί αυτές προσπαθούν να τις καταργήσουν, της αλληλεγγύης κτλ. Είναι μια μορφή αντίστασης. Αυτά δηλαδή που προκειμένου να μας ισοπεδώσουν θέλουν να τα καταργήσουν, εμείς θα πρέπει να τα συντηρήσουμε ζωντανά. Αυτή δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, κοιτάξτε, είναι απελπιστική η κατάσταση. Αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να μας φέρουν, να μας οδηγήσουν σε μια κατάσταση καθολικής υποχώρησης ή παράδοση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γέροντα, παρακαλώ. Ελάτε στο βήμα. Θα ήθελα να θέσω στο θέμα το ωραίο που αναπτύξατε, όχι μόνο τις φανερές και τις πολιτικο-οικονομικές δραστηριότητες αυτών των λεσχών, αλλά κυρίως τις μυστικές που είναι άγνωστες στο πολιτικό, ακόμη και στους λεγόμενους ανθρώπους που ερευνούν. Με το εξής ερώτημα. Υπάρχει υπόβαθρη κίνηση σιωνιστικού περιεχομένου ή ποια σχέση έχει αυτή η κίνηση, αν υπάρχει, με το έθνος των Εβραίων διαχρονικά, ή αν υπάρχει κάποια συνεργασία Εβραίων και Δυτικών Εκκλησιών, κυρίως της Καθεθλής Εκκλησίας, ή αν τελικά, πράγμα που δεν το φανερώνουν, όλη η κίνηση αυτή έχει ένα θρησκευτικό ουσιαστικά υπόβαθρο για να παρουσιάσει στον κόσμο όχι μια διοίκηση πολιτικο-οικονομική, αλλά μια διοίκηση ενός αυταρχισμού και μιας κυβέρνησης παγκόσμιας που θα έχει ουσιαστικά θρησκευτικό περιεχόμενο. Με όλο το σεβασμό, είναι λίγο λεπτό το ζήτημα και δεν ξέρω αν θα σας δυσταριστήσω με την απάντησή μου. Προσωπικά, θα ήθελα να υποσημειώσω ότι οι Εβραίοι αποτελούν την πηγή των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών στην ιστορία της ανθρωπότητας. Του Εβραϊσμού, του Μουσουλμανισμού και του Χριστιανισμού. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ότι αναμφίβολα υπάρχει μια
συνωμοτικού χαρακτήρα δράση στην οποία εμπλέκονται και Εβραίοι, αλλά απλώς εμπλέκονται και Εβραίοι, από αφορμή το γεγονός ότι μεταξύ των πλουτοκρατών του πλανήτη συμβαίνει να περιλαμβάνονται και Εβραίοι. Ας μην ξεχνάμε ότι στο Ισραήλ πάνω από το 25% του πληθυσμού ζει κατά από το όριο της φτώχειας. Εβραίοι είναι και αυτοί. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι το κεφάλαιο δεν έχει ούτε θρησκεία, ούτε πατρίδα. Το κεφάλαιο λειτουργεί σαν μια κοινωνική σχέση, της οποίας μοναδικός λόγος ύπαρξης είναι η διαρκώς διευρυμένη αναπαραγωγή της. Τίποτε άλλο. Όποιοι και αν το κατέχουν το κεφάλαιο, έτσι θα λειτουργήσει. Είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ισραηλινοί, είτε είναι Κινέζοι, είτε είναι Ρώσοι, είτε είναι Αμερικάνοι, είτε είναι Εγγλέζοι. Αλλιώς δεν υπάρχει σαν κεφάλαιο. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτή η ταύτιση στην λαϊκή σκέψη του κεφαλαίου με τους Εβραίους. Οι λόγοι είναι πάρα πολύ για μένα εμφανείς από ιστορική άποψη. Το 1415 ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος εξέδωσε μια παπική βούλα, ένα διάταγμα, με βάση το οποίο απαγορεύονταν η άσκηση επαγγελμάτων από τους Εβραίους, τα οποία ήταν εναρμονισμένα με τον χριστιανισμό. Δηλαδή, ό,τι ήταν κατάλληλο, που ήταν κατάλληλα για τους χριστιανούς. Μεταξύ των επαγγελμάτων επίσης απαγορεύτηκε και η προσφορά, παροχή υπηρεσιών από Εβραίους σε χριστιανούς. Μεταξύ των επαγγελμάτων τα οποία απαγορεύονταν στους χριστιανούς, γιατί η εμπορία του χρήματος, η τοκογλυφία δηλαδή, από, να δανείζεις χρήμα με τόκο, αποτελούσε αμάρτημα για τη χριστιανική θρησκεία, λοιπόν, ήταν μεταξύ των επαγγελμάτων που επιτράπηκαν στους Εβραίους, ήταν και η εμπορία του χρήματος. Αποτέλεσμα, εξαναγκάστηκαν από τις ιστορικές συνθήκες οι Εβραίοι να επιδοθούν στην εμπορία του χρήματος. Αυτό, σε μια εποχή φεουδαρχική, όπου η βασική παραγωγική δύναμη είναι η γη και η αγροτική εργασία, δεν είχε καμία απολύτως σημασία ούτε πολιτική ισχύ. Αλλά όταν μετεξελίχθηκαν οι οικονομικές συνθήκες και περάσαμε από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό, όπου η βασική παραγωγική δύναμη ήταν το κεφάλαιο και η εργασία, βρέθηκαν να είναι κάτοχοι του κεφαλαίου προνομιακοί, κατεξοχήν οι Εβραίοι. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο μύθος του Εβραίου που πνίγει τους λαούς κτλ. Κτλ. Το κεφάλαιο προσπαθεί... Δεν άκουσε? Δεν είναι μύθος. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι το μεγαλείο του ανθρώπου έγκυται στη δυνατότητά του να διαφωνεί. Και αυτό το σέβομαι. Το εννοώ, δεν αστεύομαι. Λοιπόν, αποτέλεσμα. Σήμερα, μεταξύ των κεφαλαιοκρατών που μας πνίγουν, υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός Εβραίων. Βεβαίως, ο Ροκεφέλερ Εβραίος είναι. Αλλά πάρτε να ρίξετε μια ματιά στους Έλληνες που συμμετέχουν στους Έλληνες που συμμετέχουν στην Bilderberg, έχω τον κατάλογο εδώ. Δεν θα βρείτε κανέναν Εβραίο. Με εξαίρεση ενδεχομένως, ναι, τον κύριο Δαβίδ, αν είναι εβραϊκής καταγωγής. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν καμία σχέση με τον εβραϊσμό. Τι σημαίνει αυτό? Αμέσως. Πού τους. Ορίστε. Αμέσως. Ένα λεπτάκι. Με αυτή τη λογική σιγά σιγά θα είμαι και εγώ εβραϊκής καταγωγής. Δεν άκουσα. Μισό λεπτό μόνο. Μόνο μισό λεπτό να σας δω τον κατάλογο των Ελλήνων. Λοιπόν, να σας διαβάσω αυτούς που συμμετείχαν στις τρεις τελευταίες συνόδους. Έχω αυτούς που συμμετείχαν σε όλες τις συνόδους γενικά, έτσι, αλλά αυτό πιο γρήγορα. 2008. Αλογοσκούφης Διαμαντοπούλου, Παπαχελάς, Παπαλεξόπουλος, Βαρβιτσιώτης. Θωμάς, όχι ο γιος δηλαδή. 2009. Δαβίδ Γεώργιος, Καραμαλής, Κωνσταντίνος, Παπανδρέου Γεώργιος, Αλογοσκούφης Γεώργιος, Μπακογιάννη Ντόρα, Διαμαντοπούλου, Άννα Πάγκαλος, Έδωρος, Αρσένης Γεράσιμος, Βουρλουμπής, ο πρόεδρος του ΤΕ και Αράπογλου. 2010. Δαβίδ Γεώργιος, Αλογοσκούφης Γεώργιος, Μπακογιάννη Ντόρα, Διαμαντοπούλου, Άννα Κυριακόπουλος, Οδυσσέας, πρόεδρος ενός ομίλου εταιριών. Παπαχελάς Αλέξης, Παπαλεξόπουλος Δημήτρης, Παπαθανασίου Γιάννης, Τουρνάρας Γιάννης, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος και Τσούκαλης Λουκάς. Αν θέλετε σας δίνω και τις συμμετοχές για τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Σωστό.
Φαίνονται, πώς δεν φαίνονται. Σας έδωσε τα ονόματα προηγούμενα. Σας έδωσε τα ονόματα Τζιοβάνι, Τζιοβάνι Ανέλη. Ναι. Ναι. Όπως έλεγε κάποιος αρχηγός Αμερικανός, ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες στην οικουμένη, δημιουργεί όλων αυτών των γεγονότων που δεν φαίνονται. Ρυθμίζουν τα πράγματα της γης χωρίς να φαίνονται. Πρώτον, οικονομικός παράγον, δεύτερον, θρησκευτικός παράγον και τρίτον, πολιτικός, στρατηγικός παράγον. Καμία αντίρρηση δεν έχω. Έτσι. Συμφωνώ. Αλλά... Συμφωνώ, αλλά αυτοί οι παράγοντες από κάποιους σαρκώνονται, από κάποιους εκφράζονται, εκπροσωπούνται. Πίσω από αυτούς είναι άνθρωποι που κυβερνούν χωρίς να θέλουν. Συμφωνώ απολύτως, αλλά τα ονόματα σε ό,τι αφορά την Bilderberg... Παραπάνω λίγο οι σιωνιστές που δεν είναι εβραϊκοί εθνικής καταγωγής, αλλά είναι ένας σιωνισμός ο οποίος επεκράτησε με εβραϊκή νοοτροπία, πολιτική. Κοιτάξτε. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Εδώ κάνετε μία πελώρια αφαίρεση. Τα δικαιώματα των εργαζομένων, την καταπίεσή τους ή την καταστασίωσή τους, δεν την προκαλεί ένας Έλληνας, ένας Εβραίος, ένας Γερμανός ή ένας Ολλανδός. Την προκαλεί μία κοινωνική σχέση που λέγεται κεφάλαιο. Στην ιστορική διαδρομή δεν είχε καμιά σημασία ποιος κατήχε το κεφάλαιο, γιατί αυτό λειτουργούσε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το κεφάλαιο ό,τι πρακτικό να ξέρετε κυκλοφορεί μετά από θεωρία. Πέστε μου, ο Μάρξ δεν ήταν Γερμανοεβραίος? Βεβαίως. Επικράτησε σε όλη την Ανατολή ως ένας παράγον πολιτικό, ας πω θρησκευτικός. Στόχος του Μάρξ δεν ήταν να τακτοποιήσει τα τροτά της Ρωσίας. Στόχος ήταν να προσφέρει μια θεωρία που έπρεπε να καταργήσει μια δύναμη μέσα στη Ρωσία και γενικά στην Αθήνα. Σας λέω και το εξής. Στόχος του άξονα δεν ήταν να καταλάβουν την Ανατολή, η Γερμανία, τη Ρωσία, η Ιταλία, όλα τα Βαλκάνια, που ήταν κυρίως ορθόδοξες χώρες και χτυπήθηκαν ακριβώς από τις ορθόδοξες χώρες και καταργήθηκαν. Αυτός ο στόχος, όπως αναφέρεται και στην... ας πούμε πρώτη εντύπωση των κυβερνώντων των Μπολσεβίκων, όταν κάποιος ανέβηκε να αναφέρει μετά από τα 217 άτομα, να αναφέρει πλέον ότι αυτή τη στιγμή τα 212 άτομα είναι εβραϊκής καταγωγής και την άλλη στιγμή εξαφανίστηκε από το προσκήνιο, αυτό δείχνει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι διαχρονικά. Και αν θέλετε ιστορικά, να το δούμε από την εποχή του Καρλομάγνου ακόμη, πώς έδρασαν αυτοί μυστικά σε όλη την Δυτική Ευρώπη και εν συνεχεία μεταφέρθηκαν στην Αμερική. Αλλά δεν είναι το παρόντος. Κοιτάξτε, πούμε... αναφέρεστε τώρα στον Καρλομάγνο, δηλαδή το 800 μετά Χριστόν, όπου Εβραίος κεφαλαιοκράτης δεν υπήρχε. Εβραίος κεφαλαιοκράτης αρχίζει να συγκροτείται μετά το 1415. Γέροντα, παρακαλώ, γέροντα. Κάποια στιγμή να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, να μας κάνει ο κύριος Γρίβας μια μικρή σύνοψη και να ολοκληρώσουμε εδώ. Έτσι. Κοιτάξτε. Ναι. Εγώ ήθελα να ξεπεράσουμε ένα στερεότυπο προκειμένου να δούμε τον πραγματικό στόχο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ότι ο δυνάστης μας, θα σας αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό τώρα, όλοι οι επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου δεν είναι καθόλου Εβραίοι. Αλλά είναι η εμπροστοφυλακή της υπεράσπισης ενός πλέγματος καπιταλιστών στο οποίο συμμετέχουν και Εβραίοι. Ανάμεσα στην πυραμίδα της εξουσίας της Bilderberg, στα τέσσερα μέλη που συγκροτούν τον εσωτερικό κύκλο, μόνο ένας είναι Εβραίος, ο Ντάβιντ Ροκεφέλλερ, εβραϊκής καταγωγής. Οι υπόλοιποι τρεις όχι. Δεν άκουσα. Δεν είναι στον ισότερο κύκλο. Ανέφερα τα ονόματα προηγούμενα. Ο Αμέριγκεν, ο Φόναμ Αμέριγκεν, ο Γερμανός, ο Λόρδος Ήψεν, ο Ιγκλέζος και ο Ανιέλη της Ιταλίας. Ο μόνος που είναι εβραϊκής καταγωγής είναι ο Ντάβιντ Ροκεφέλλερ. Τώρα, αυτό το πράγμα πιστεύω ότι έχει ένα... παίζει ένα ρόλο σκοτιστικό. Στρέφει την προσοχή μας από τον κύριο αντίπαλο, το κεφάλαιο σαν τέτοιο, σε μια εθνική ομάδα. Και αυτό το πράγμα είναι καταστροφικό στην ιστορία. Οδηγεί το πολύ πολύ στην εξόντωση αυτής της εθνικής ομάδας, αλλά χωρίς να παρεμποδίσει τον θρίαβο του καπιταλισμού ο οποίος μας εμφανίζει.
Αυτό συνέβη πάντα. Και κάπου πρέπει να σταματήσει δηλαδή αυτή η ιστορία. Επίσης, ναι. Επίσης θα ήθελα να πω, επίσης, καθόλου, το κεφάλαιο είναι οργανική σχέση που καθορίζει την ιστορία της ανθρωπότητας τα 800 τελευταία χρόνια. Δεν είναι καθόλου σύμπτωμα. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω επίσης είναι το εξής. Κοιτάξτε το Ισραήλ. Είναι μια κοινωνία άκρως δημοκρατική στο εσωτερικό της και άκρως υμπεριαλιστική και καταδικαστέα στο εξωτερικό. Προσέξτε την αντίφαση που υπάρχει. Για ένα μόνο λόγο. Όχι επειδή το κεφάλαιο και τα λοιπά το εβραϊκό, αλλά επειδή έχει την κάλυψη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος, όχι επειδή. Των Ηνωμένων Πολιτειών σας λέω. Της υπερδύναμης. Λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα την αντίφαση. Και κοιτάξτε τώρα την αντίφαση. Είναι δημοκρατικότατη στο εσωτερικό της. Μπορεί δηλαδή να καθηγήσει στο εδόλιο του κατηγορούμενου τον πρόεδρό της για σεξουαλική παρενόχληση και απόπειρα βιασμού υπαλλήλου, πρόσφατη περίπτωση, και άκρος υπερελιστική καταδικαστέα στο εξωτερικό, σε βάρος των Παλαιστινίων. Αλλά κοιτάξτε όμως και κάτι άλλο. Ότι κανένα από τα κράτη της Μέσης Ανατολής, στα οποία κυριαρχεί ο Ισλαμισμός, μια άλλη μονοθεϊστική θρησκεία, δεν επιτρέπει ίχνη δημοκρατίας, ψήγματα δημοκρατίας. Και αυτό γιατί, διότι με βάση το Ισλάμ η πολιτική και η θρησκευτική εξουσία είναι ταυτισμένη. Και δεν υπάρχει περίπτωση η θρησκεία που ανάγεται σε εξουσία να αφήσει περιθώρια για την ανάπτυξη δημοκρατίας. Και γι' αυτό ακριβώς ο δυτικός κόσμος στις δυτικές χώρες φρόντισε να διαχωριστεί η Εκκλησία από το κράτος. Πάρα πολύ σωστό μέτρο. Διότι κάποτε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η διαχείριση των υπαρξιακών μου αναγκών, επειδή ξέρω είμαι ότι είμαι φθαρτή ύπαρξη, ότι έχω ένα βιολογικό πέρας και επειδή έχω επίγνωση ότι είμαι ένας μοναδικός και ανεπανάληπτος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος, και κατά συνέπεια δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτό το μοναδικό και ανεπανάληπτο θα πάψει να υφίσταται με το βιολογικό μου θάνατο. Έχω ανάγκη λοιπόν να προβάλλω την ύπαρξή μου σε κάποιο επέκεινα, πέρα από τη ζωή μου δηλαδή, και σε αυτό έρχεται και μου δίνει μία απάντηση η θρησκεία. Άλλο πράγμα αυτό, δηλαδή μου προσφέρει το ανακουφιστικό της μεταθάνατον ζωής. Και αυτό όμως δεν έχει να κάνει σε τίποτα άλλο με την εμπλοκή της Εκκλησίας στην διαχείριση του δημόσιου βίου. Ποιο? Κυρίες και κύριοι. Δεν είπα περιθώριο εγώ. Όχι, δεν είπα το περιθώριο, είπα υπαρξιακή αγωνία. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να εξαντληθούν τα ζητήματα αυτά σε ένα δίωρο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γρίβα για την παρουσία του απόψε εδώ και για όσα μας έχει πει. Να σας ευχαριστήσω όλους γιατί ήρθατε και να σας καλέσω και την άλλη Δευτέρα, όπου εδώ θα είναι η κυρία Έφη Πουλάκη Παντερμαλή, η οποία θα μας μιλήσει με θέμα ο Μακεδονικός Όλυμπος. Θα ήθελα και πάλι να είναι γεμάτη η αίθουσα. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.